Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας σας καλωσορίζω και στην εφετινή μας εκδήλωση που γίνεται με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης του προστάτου μας Αγίου Ατύπα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Οδοντιατρικός Σύλλογος έχει καθιερώσει αυτήν την εκδήλωση εκτιμώντας την ανάγκη κοινωνικών παρεμβάσεων από επιστημονικούς συλλόγους και θεωρώ ότι η παρούσα συγκυρία επιβεβαιώνει αυτή την ανάγκη που εμείς εκτιμήσαμε. Θέλω να πω με τούτο και μου το επιτρέπετε τα πέρα Νικόλα σε συνέχεια της συζήτησης που είχα προηγουμένως μαζί σας, ότι εκτιμούμε νομίζω πια την κοινή εκτίμηση ότι ένας κοινωνικός ευδαιμονισμός μας έχει παρασύρει με ορατά αποτελέσματα τα οποία επιτρέψατε μου να πω ότι τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας είτε ως πολιτικές είτε ως συνήθειες που έχουμε αναπτύξει μέσα από ένα σύστημα πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής δράσης και έχοντας χάσει τον προσανατολισμό μας σε μια πνευματικότητα η οποία θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα γίνεται όλο ένα και περισσότερο, κάνει όλο ένα και περισσότερο αναγκαία την προσπάθεια προσέγγισης ή δημιουργίας ευκαιριών της ανάπτυξης τέτοιων δυνατοτήτων που έχει ο καθένας από εμάς και σαν κοινωνία η ομάδα των οδοντιάτρων αλλά και των ανθρώπων που ζούμε μαζί τους και αυτός είναι ο λόγος που παρακαλέσαμε τον πατέρα Νικόλα Λοδοβίκο εκτιμώντας για μας που ξέρουμε πολύ λίγο προσωπικά εγώ την δράση του να είναι ο κεντρικός ομιλητής αυτής της εκδήλωσης και για αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πατέρας Νικόλαος Λοδοβίκος έχει σπουδάσει ψυχολογία, παιδαγωγική, φιλοσοφία και θεολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σορβόνης και στο Ινστιτούτο του Κέρι της Αγγλίας. Κατά καιρούς εδίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει δημοσιεύσει ήδη 8 βιβλία ενώ ετοιμάζεται για ένα ακόμα. Από το 1999 ως επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέμπριτζ και αναπληρωτής καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή της Θεσσαλονίκης παράγει λόγο. Θεωρώντας ότι για μένα επιβάλλεται το τρίτο σιγά, παρακαλώ τον πατέρα του Λοδίκο να έχει το λόγο. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ τον κύριο Μητρόπουλο. Για όλα όσα είπε και κυρίως για την τελεία που έβαλε. Μόλις ξεστόμησε τη λέξη παράγει λόγο, τη φράση παράγει λόγο. Ναι. Πράγματι, μ' αρέσει η λέξη λόγος, έτσι τον ελληνικό. Αν έλεγε παράγει λόγια, θα σηκωνόμουν να φύγω. Θα έλεγα, όχι, εδώ αυτό είναι βαρύ. Αλλά αν παράγεται λόγος, ξέρετε πόσο βαθιά είναι αυτή η ελληνική λέξη. Λόγος είναι μια βαθινόητη λέξη ελληνική, η οποία διατήρησε, ξέρετε, το νόημά της και στη θεολογική παράδοση. Όλοι γνωρίζετε ότι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος είναι ο Λόγος. Είναι οι Λόγοι επίσης των όντων
τα άκριστα θελήματα του Θεού που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία. Έτσι, λόγος σημαίνει και στοχασμός, σημαίνει και διάλογος, έτσι δεν είναι. Σημαίνει και σκοπός, σημαίνει και φύσης στους προσοκρατικούς, σημαίνει και τη θεότητα, σημαίνει και την ελευθερία ακόμη και βεβαίως σημαίνει και την αλήθεια. Η μετοχή μας σε όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσε να θεωρηθεί, είτε είμαστε θεολόγοι είτε δεν είμαστε, ότι αποτελεί ένα ζητούμενο ζωής. Έλεγα στον κύριο Μητρόπουλο λοιπόν εις απάντηση ενός σχετικού ερωτήματος ότι η θεολογία αξίζει να ακουστεί όταν, το είπε αυτός, παράγει λόγο, όταν παράγει, προέρχεται από μια τέτοια αναζήτηση, ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη υπόθεση η θεολογία για να είναι μια απλή επανάληψη, έτσι, αληθιών, τις οποίες κανείς δεν ξέρει ακριβώς πια γιατί υπήρξαν κάποτε αλήθειες. Κάθε αλήθεια πρέπει να δοκιμάζεται σήμερα, εδώ και τώρα. Η αλήθεια του Θεού και η αλήθεια του ανθρώπου και όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που λέμε, έτσι, στην Εκκλησία και στο σύμβολο της πίστης, είναι μεγέθη τα οποία δοκιμάζονται ξανά εδώ και τώρα. Γι' αυτό και η θεολογία, όταν παράγεται, ανήκει σε αυτούς που ζουν για αυτήν ή από αυτήν, ή για χάρη της, δηλαδή ζουν εξαιτίας της. Ζούνε για να αναζητούν αυτό το οποίο στον χώρο της θεολογίας φιλοξενείται. Μ' αρέσει αυτό. Και οι μεγάλοι θεολόγοι που έτυχε να συναντήσω, είτε ζωντανοί είτε μέσα στα κειμενά τους. Και οι μικροί μεγάλοι θεολόγοι που συνάντησα μέσα στο λαό, μέσα στους απλούς μοναχούς και μέσα στον απλό κόσμο και μέσα στους απλούς παπάδες. Ήταν όλοι μεγάλοι αναζητητές. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν καθολικά και ψυχοσωματικά, γιατί θα πούμε σιγά σιγά και στο θέμα της ομιλίας μας, μέσα στην αρμονία αυτή της αλήθειας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν ζούσαν με τα αυτονόητα, αλλά άνθρωποι οι οποίοι στην κυριολεξία συντονίζονται με τις μεγαλύτερες και πιο ουσιαστικές λαμπρές στιγμές αυτής της αλήθειας. Η ζωή έτσι αποκτά περιεχόμενο, ξέρετε. Διαφορετικά, είτε είμαστε θεολόγοι είτε όχι, είτε θεολογούμε είτε είμαστε πιστοί είτε όχι, η ζωή μας κυλάει σαν είδος αλογίας. Δηλαδή, πως λένε οι Γάλλοι, τρέχει στο ποτάμι, τρέχει σαν το νερό μες στο ποτάμι και κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει και κανείς δεν μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή αυτή. Μια και μίλησα για αλογία, νομίζω ότι είναι μια καλή πόρτα, μια καλή είσοδος για να εισάγω το θέμα το σημερινό μας, το θέμα του σώματος. Γιατί για τους πολλούς όσοι είναι παρόντες σήμερα και κυρίως όσους είναι απόντες, η χαρά που προσφέρει το σώμα είναι η χαρά της αλογίας, ξέρετε, αυτή για την οποία μιλάω τώρα. Θα εξηγηθώ, μη βιάζεστε, και θα εξηγήσω γρήγορα τι προσπαθώ να πω. Το σώμα προσφέρει τη χαρά μιας ιδιωτικής δραπέτευσης σε ένα μικρό ή μεγάλο ιδιωτικό κόσμο απόλαυσης, ο οποίος όμως και η οποία δραπέτευση μου κάνει τη ζωή όμορφη. Όταν απέναντί μου έχω, για παράδειγμα, τον άτεκτο θεσμό,
όταν έχω έτσι τον κοινό, τον κοινωνικό ας πούμε καταναγκασμό, όταν έχω τον πολιτικό ολοκληρωτισμό, όταν έχω μια καθολική και αναγκαστική αλήθεια, όταν δεν με πείθει αυτό που πείθει τους πολλούς, όταν ο λόγος ο κοινός, ο λόγος της Εκκλησίας, ο λόγος του κράτους, ο λόγος της παιδείας δεν με κερδίζει πλέον. Έχω ένα καταφύγιο. Και το καταφύγιο αυτό είναι αυτή η αλογία. Η μικρή αλογία που είναι το σώμα μου. Το οποίο μου δίνει ανάπαυση, χαρά, ειδονή, ευτυχία, ζεστασιά, επικοινωνία. Και πέραν αυτών, μικρές και μεγάλες δραπετεύσεις προς όλες τις κατευθύνσεις αυτές, έτσι, διαφόρους ιδιωτικούς, θα έλεγα, μυστικισμούς. Ο μυστικισμός της κατανάλωσης, ο μυστικισμός του ολοκληρωτισμού, του ερωτισμού, μεγάλη υπόθεση. Ο μυστικισμός της μόδας, ο μυστικισμός όλων αυτών των, όπως είπα, ιδιωτικών μικρών δραπετεύσεων, έτσι, που φαίνεται να κάνουν τη ζωή άξια να τη ζήσει κανείς. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι στη Δύση το σώμα για πάρα πολλούς αιώνες, για να μην πω για χιλιετίες, δεν υπήρξε τίποτα περισσότερο από αλογία, αυτή η αλογία. Βεβαίως, στην αρχή αυτό ήταν μια φιλοσοφική καταδίκη. Μετά έγινε μια ιδιωτική απόλαυση. Η δυνατότητα, όπως λέει ένας μεγάλος ποιητής, ο Ρεμπό, να έχω την αλήθεια μέσα σε μια ψυχή και μέσα σε ένα σώμα. Δηλαδή να μετέχω ψυχοσωματικά στην αλήθεια. Όχι να έχω την αλήθεια δίθεν στην ψυχή και τη διαφυγή από την αλήθεια στο σώμα. Δηλαδή να υποχρεούμε να δεχθώ κάτι σαν αλήθεια και να δραπετεύω σωματικά από αυτήν. Η αλήθεια λοιπόν αυτή, το να έχω στην αλήθεια μέσα σε μια ψυχή και σε ένα σώμα, είναι κάτι το οποίο υπήρξε πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά πέρασαν πάρα πολλοί αιώνες στη Δύση και όλοι οι δυτικοί είμαστε εμείς ουσιαστικά πρώτου συμβεί. Πρέπει να ξέρετε δε ότι αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά από την αρχαία φιλοσοφία. Έτσι. Για να μπω απότομα στο θέμα, αν διαβάσετε τον Πλάτωνα, το Φέδωνα του Πλάτωνος, θα δείτε ότι στο τέλος ο Σωκράτης, αφού φτάσει η ώρα να πεθάνει, λέει στους κατάπληκτους μαθητές του ότι έφτασε η ώρα της ελευθερίας. Μια ζωή αγωνίζομαι να πεθάνω, να λυτρωθώ από το σώμα. Τώρα ο θάνατος έρχεται και με λυτρώνει ακριβώς από αυτό από το οποίο πάλεψα τόσο πολύ για να λυτρωθώ. Πεθαίνει ευτυχισμένος επειδή λυτρώνεται από το σώμα, έτσι. Το σώμα είναι εχθρός, διότι η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή. Στην αρχαία φιλοσοφία, μετά τον Όμηρο, επικρατεί το μεγάλο ρεύμα του ορφισμού, όπως ξέρετε, να ξέρω να έχουμε εδώ ειδικούς, όπου η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή και η ψυχή είναι κομμάτι του Θεού, έτσι. Κομμάτι του Θεού το οποίο μπήκε μέσα στον κόσμο, είναι εξόριστο στον κόσμο, ενδύεται ένα σώμα. Το σώμα αυτό είναι ξένο προς την ουσία της. Αναγκάζεται να κουβαλάει το σώμα αυτό, να παιδαγωγείται μέσω του σώματος. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να περάσει σε άλλες μετενσαρκώσεις για να παιδαγωγηθεί ακόμα περισσότερο, να μάθει δηλαδή να μην ζει τη ζωή του σώματος, και κάποια στιγμή πρέπει να γλιτώσει από τις μετενσαρκώσεις. Έτσι,
και να ξαναγυρίσει στον υπερουράνιο τόπο από όπου είναι φυγάς, θεόθεν και αλήτης, κατά το λόγο του Φίλωνος που επαναλαμβάνει ένα λόγο του Εμπεδοκλή. Έτσι, φυγάς, θεόθεν και αλήτης. Λοιπόν, αυτή η μετενσάρκωση, η οποία είναι ένα γεγονός παιδείας, δεν είναι ευχάριστη. Μόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι θεωρούν ευχάριστη την ενσάρκωση. Για τον αρχαίο Έλληνα η ενσάρκωση είναι τραγωδία. Γι' αυτό και βλέπετε οι ορφικοί φοράνε άσπρα, γιατί ελπίζουν ότι δεν θα μετενσάρκωθουν ξανά. Οι πιστοί των μεγάλων μυστηριακών θρησκειών, οι Πυθαγόροι, οι ορφικοί, ελπίζουν ότι δεν θα μετενσαρκωθούν ξανά. Ότι είναι το τελευταίο τους νταλαβέρι με το σώμα αυτό το τωρινό. Θα γλιτώσουν από το σώμα. Έτσι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, αν δεν γλιτώσουμε από το σώμα, θα κινδυνεύει να γίνει η ψυχή μας σωματοειδής. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλη καταδία της ψυχής μας. Στο νέο πλατωνισμό αυτό συνεχίζεται. Φανταστείτε, μεταξύ Πλάτωνος και νεοπλατωνισμού είναι 1000 χρόνια. Για 1000 ολόκληρα χρόνια, με μοναδική εξαίρεση τον Επίκουρο, ο οποίος θυμίζει τη νέα εποχή, ουσιαστικά η φιλοσοφία είναι αντισωματική, έτσι. Βεβαίως, αν ρωτήσετε πάλι έναν μέσο Έλληνα δημοσιογράφο, θα σας πει ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αγαπάει το σώμα. Δεν αγαπάει το σώμα, αγαπάει την ιδέα του σώματος. Γι' αυτό και δεν θα μάθετε ποτέ το όνομα του τάδε κούρου ή του τάδε δισκοβόλου. Είναι η ιδέα, η αφηρημένη ιδέα του σώματος. Όχι το σώμα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι, ελπίζω στο τέλος να έχουμε τη δυνατότητα μιας μικρής συζήτησης που θα μας δώσει τη δυνατότητα να τα πούμε αυτά λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα, αν χρειάζεται. Λοιπόν, αν διαβάσετε λοιπόν τον Πλωτίνο, θα δείτε 1000 χρόνια μετά τον Πλάτωνα σχεδόν ότι, να σας λέει, ότι ήμασταν κάποιοι ουράνιοι άνθρωποι, λέει, περιπολούσαμε σε έναν ουράνιο τόπο. Κάποια στιγμή προσήλθεν άνθρωπος, άλλος είναι εθέλων, που ήθελε να είναι κάποιος άλλος. Μας δελέασε, έτσι πήρε την ψυχή που ήμασταν, τη φόρεσε και πήγε στον κόσμο. Και με τον τρόπο αυτό είμαστε καταδικασμένοι σε μια σωματοειδή ζωή. Η ψυχή μας, το κατώτερο μέρος της, το παθητικό μέρος, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες, δένονται με το σώμα και μπερδεύονται και υποφέρουν. Το ανώτερο μέρος της ψυχής όμως, ο νους, πρέπει να ξαναγυρίσει από εκεί που ήταν. Έτσι, ο δίκαιος εν το θεωρήν το είναι, έχει, λέει ο Πλωτίνος. Ο δίκαιος έχει τη ζωή την πραγματική στη θεωρία, όταν φεύγει δηλαδή από το σώμα, το οποίο είναι εσχρόν, τόσο εσχρόν ως έσχος είναι, ώστε να είναι έσχος. Αυτό το ίδιο. Γι' αυτό ο Πλωτίνος δεν θα δεχτεί ποτέ να ποζάρει για ένα άγαλμα, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα δεχτεί να ποζάρει σε ένα γλύπτη ποτέ, να του φτιάξει αυτή την εικόνα, τη φθαρτή εικόνα. Λοιπόν, είναι σημαντικά όλα αυτά που λέμε για να καταλάβετε τη μεγάλη επανάσταση η οποία έγινε από τον χριστιανισμό στο σημείο αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη επανάσταση, διότι για πρώτη φορά η ουσία του ανθρώπου δεν είναι πλέον το σώμα του, δεν είναι πλέον, συγγνώμη, η ψυχή του, ούτε το σώμα του, έτσι, αλλά το όλον αυτού. Έτσι. Επειδή μιλάω με χωρία, αυτό είναι ένα βιβλίο δικό μου, το οποίο η μόνη του δουλειά εδώ είναι να βοηθάει κανένα χωρίο να διαβάσω, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μου στοιχήσει αυτό την κούρασή σας, αλλά μερικά φρασίδια καμιά φορά βοηθάνε πιο πολύ από το δικό μας λόγο. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή, αλλά το έμψυχο σώμα. Ο νουν και λόγον δεξάμενος εστίν άνθρωπος, ου ψυχή καθεαυτήν.
δεν είναι μόνο η ψυχή καθ' αυτή ο άνθρωπος, λέει ο Αθηναγόρας. Έτσι, μιλάμε για τις πρώτες δεκαετίες της μεστά Χριστών εποχής. Άνθρωπον άρα δε των εξαμφωτέρων, σώματος και ψυχής όντα, διαμένειν εσαΐ ανάγκαιστη. Επομένως, αν αυτό το πράγμα είναι ο άνθρωπος, πρέπει ο άνθρωπος να παραμένει εσαΐ. Να μπορεί να υπάρξει αιώνια έτσι όπως είναι. Εάν το σώμα δεν μπορεί να συνδιαιωνίσει με την ψυχή, λέει ο Αθηναγόρας, αυτό σημαίνει δύο πράγματα: ή ότι δεν το έπλασε ο Θεός, ή ότι δεν είναι αρκετά Θεός να το σώσει, να το σώσει. Άρα, μιλώντας για σωτηρία του ανθρώπου, δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία της ψυχής του. Μπορούμε να μιλάμε μόνο για μια ψυχοσωματική του πιθανή αιωνιοποίηση, αυθαρτοποίηση. Η προοπτική αυτή είναι, σας είπα, συγκλονιστικά καινούρια. Η εβραϊκή λέξη νεφές, η βιβλική λέξη αυτή, δεν σημαίνει ψυχή, σημαίνει ύπαρξη. Μιλάμε για μια ύπαρξη. Σώζεται αυτό όταν λέμε καμιά φορά στην καθημερινή μας γλώσσα, ακόμη και σήμερα, παρόλο που γενικά έχουμε γίνει όλοι πλατωνικοί, ότι έπεσε το αεροπλάνο και χαθήκανε 100 ψυχές. Εννοεί 100 ψυχοσωματικές υπάρξεις. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Επεκτείνεται από τους πρώτους αυτούς πατέρες το κατ' εικόνα και στο σώμα, ενώ το κατ' εικόνα καταρχήν υπήρχε μια τάση με πλατωνική επίδραση να αποδίδεται μόνο στην ψυχή. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και η ψυχή του και το σώμα του. Το σώμα δηλαδή είναι εξίσου πνευματικό με την ψυχή. Εξίσου πνευματικό με την ψυχή. Αυτό το πράγμα είναι μια επανάσταση. Πολύ μεγάλη επανάσταση. Η οποία επισυνέβη στα πρώτα χρόνια, στους πρώτους αιώνες της ελληνικής χριστιανικής πατερικής γραμματείας. Επιμένω σε αυτό διότι έχουμε γιατρούς εδώ ανάμεσα. Θα ξέρετε ότι μέχρι την εποχή του Λαμέτρη, 18ου αιώνα, στη Δύση, ακόμα και μεγάλοι φυσιολόγοι όπως ο Βεζάλιους ή ο Γουίλις στην Αγγλία, ξέρω το Βεζάλιους, το Μέγα, αισθάνονται υποχρεωμένοι να ψάξουν να βρούνε τόπο για την ψυχή την άειλη, για να πείσουν τις εκκλησιαστικές αρχές να τους επιτρέψουν να κυκλοφορήσουν τα έργα τους. Ο μεγάλος Ντεκάρτ, ο Καρτέσιος, έτσι, αφού βεβαιώνει και αυτός ξεκάθαρα ότι η ουσία του ανθρώπου είναι μια άειλη ψυχή, έτσι, ψάχνει να βρει πώς ενώνεται με το σώμα. Διότι στη Δύση, μέσω του Αυγουστίνου, πέρασε αυτός ο πλατωνικός διαλυσμός. Και δεν διορθώθηκε ουσιαστικά ποτέ. Διορθώθηκε μόνο όταν εμφανίστηκε ουσιαστικά ο Νίτσε και ο Φρόιντ. Εκεί έχουμε την πρώτη, θα σας πω με ποιο τρόπο, εισαγωγή του σώματος στην αντανθρωπολογία για τη Δύση. Έτσι, και σπερματικά βέβαια έγινε αυτός ο Πενάουερ και βεβαίως από τους χονδροειδείς λεγόμενους ηλιστές, Φόγκ, το Λαμετρί κλπ. Του διαφωτισμού, τους οποίους εγώ θεωρώ θεολογικότατους, πιο θεολόγους από τους θεολόγους της εποχής τους, παρόλο που λένε ότι είναι άθεοι. Γενικά μη σας τρομάζει κάποιος που λέει ότι είναι άθεος. Συνήθως απορρίπτει μια εικόνα του Θεού, έτσι μου λέει μια δημοσιογράφος πριν από καιρό, πριν από τη μεγάλη εβδομάδα με πήρε και μου λέει: Πάτερ, να κάνουμε μια εκπομπή διότι σας εκτιμώ. Τελεία. Αλλά εγώ είμαι άθεη. Έτσι λέω και εγώ άθεος είμαι. Σε σχέση με το Θεό αυτό που έχετε στο νου σας. Ναι. Ακόμα δεν έχω βρει εγώ έναν άθεο, ο οποίος να απορρίπτει το Θεό που έχω στο μυαλό μου, που έχουν οι πατέρες δηλαδή στο νου τους. Έτσι. Γι' αυτό η άθεη είναι μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Μας βοηθάει στην αποειδωλοποίηση. Και αν δεν κάνουμε αποειδωλοποίηση, Θεό δεν βλέπουμε. Παρένθεση ήταν αυτό.
Λοιπόν, στην Ανατολή υπήρξε βεβαίως ο Οριγένης. Έχουμε θεολόγους εδώ αρκετούς και νιώθω υποχρέωσή μου να έχω και αυτή την πλευρά πάντοτε, δηλαδή να μην σας μιλάω με συμπεράσματα, να σας βάζω λίγο να σκέφτεστε. Λοιπόν, ο Οριγένης ήταν πλατωνικότατος. Ναι, αλλά μετά τον Οριγένη θα έρθει ο Μάξιμος, που θα διορθώσει τον Οριγένη. Αν διαβάσετε τον Οριγένη, θα διαβάζετε Πλάτωνα ή Πλωτίνο. Ο νους είναι μια, ο άνθρωπος είναι κάποιος νους στα ουράνια περιπολεί και κάποια στιγμή βαριέται να είναι πνεύμα. Τι πιο φυσικό. Βαριέται να είναι ένα στήρο πνεύμα, το οποίο ταινίζει ένα άλλο στήρο πνεύμα που είναι ο Θεός. Κόρος, η έννοια του κόρου, έτσι. Είναι θεολογική έννοια στον Οριγένη. Και επειδή βαριέται, αρχίζει να πέφτει. Και ο Θεός, μόλις αρχίζει να πέφτει, τον ενδύει με σώμα. Έτσι δημιουργεί ουσιαστικά μια πτώση. Και η υλικότητα είναι μια πτώση, είναι πτώση στην υλικότητα. Σκοπός είναι να γλιτώσουμε από το σώμα και να ξαναγυρίσουμε πάλι. Λοιπόν, αυτό υποτίθεται, ο Οριγένης δεν είναι χριστιανός, αλλά είναι πλατωνικός περισσότερο παρά χριστιανός. Διότι εάν το σώμα, εάν η ύλη είναι μια πτώση, τότε υπεύθυνος κάθε πτώσης είναι ο Θεός. Έτσι. Αν έφτιαξε αυτό το σώμα. Αν δεν έφτιαξε αυτό το σώμα, υπάρχουν δύο Θεοί. Ένας που έφτιαξε τα πνευματικά και ένας που έφτιαξε τα σωματικά. Και περνάμε άνετα στο γνωστικισμό το λεγόμενο, έτσι, το μανιχαϊσμό αν θέλετε. Λοιπόν, εάν όμως ο Θεός έπλασε το σώμα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά πτώση η σωματοποίηση. Μήπως είναι ακριβώς το αντίθετο. Μήπως είναι δηλαδή μια ευκαιρία ακριβώς για πνευματοποίηση του παντός. Μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Να το δούμε. Αλλά όπως σας είπα, στην Ανατολή υπήρξε ο Μάξιμος ομολογητής, ο οποίος και οι Καπαδόκες πριν από αυτόν και ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, οι οποίοι ξεκάθαρα είπαν ότι δεν είναι η ουσία του ανθρώπου η ψυχή του, αλλά ούτε βέβαια μόνο το σώμα του, αλλά το όλον αυτού. Μια άλλη φράση γι' αυτό είναι η λέξη συναμφότερον στον Παλαμά αιώνες μετά. Είναι το όλον αυτού. Δηλαδή το άθροισμα και κυρίως κάτι περισσότερο από το άθροισμα. Δηλαδή να προσθέσετε ψυχή και σώμα. Πάλι δεν παίρνει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι η ενεργή οικειοποίηση και της ψυχής και του σώματος. Ο άνθρωπος είναι μια άποψη. Ο άνθρωπος είναι μια στάση. Είναι μια όψη του όλου. Επομένως είναι η ελευθερία. Έτσι η οποία υπάρχει σε ένα σώμα και σε μια ψυχή. Ο άνθρωπος. Και αυτό ακριβώς είναι η εικόνα του Θεού. Και ακριβώς επειδή η εικόνα του είναι ελευθερία, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο ψυχή η εικόνα αυτή. Και το σώμα μπορεί και πρέπει να είναι ελεύθερο. Θα το εξηγήσουμε αυτό παρακάτω. Στη Δύση όμως δεν υπήρξε Μάξιμος, δεν υπήρξε Παλαμάς και έτσι ο Αυγουστίνος κυριάρχησε. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αιώνες, Αυγουστίνος τον 4ο αιώνα, ο Καρτέσιος μετά από 12 αιώνες και παραπάνω, θα σας πει κόγκιτο έργο σου, έτσι, σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Δεν λέει πονάω, άρα υπάρχω. Δεν λέει ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Τι λέει? Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Δηλαδή, επιμένει η παλαιά πλατωνική Αυγουστίνια θέση ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και βέβαια η ουσία της ψυχής τι είναι? Η σκέψη. Λες, δεν είναι. Η ουσία της ψυχής είναι ο νους. Όχι το μέρος εκείνο το σωματοειδές, οι επιθυμίες και τα συναισθήματα που ακουμπάει το σώμα, αλλά ο νους, ο καθαρός. Ο καθαρός νους. Εδώ υπάρχει πλατωνισμός και εδώ υπάρχει και στοικισμός, διότι και για τους στοικούς, έτσι, η ουσία του νου, η ουσία της ψυχής είναι ο νους. Αυτό μοιάζει με το Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να έχει συναισθήματα. Δεν μπορεί να έχει επιθυμίες. Είναι απαθής. Για να απαθείς πρέπει να είναι ο καθαρός νους. Έτσι, νόησης, νοήσεως, να νοεί τον εαυτό του. Είναι δύσκολα όλα αυτά. Λοιπόν, όπως και να είναι, αξίζει τον κόπο νομίζω να κάνουμε μια βουτιά, μια και τα
δύσκολα έχουν αξία γενικώς. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό, διότι σήμερα εμφανίζεται μια μεγάλη σύγχυση, έτσι, στα θέματα αυτά. Θα την εξηγήσουμε, θα μπούμε στη σύγχυση αυτή. Να τελειώσω λίγο με την ιστορία. Στη Δύση θεωρήθηκε λοιπόν ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή του, η σκέψη, η σκεπτόμενη ψυχή, έτσι. Το εγώ είναι ουσιαστικά ένα σκεπτόμενο εγώ που είναι πάνω από το σώμα, πάνω από την παράδοση, πάνω από τα αισθήματα, πάνω από όλα. Αυτό είναι το εγώ του Καρτεσιανό, το εγώ του Καντ, έτσι. Αυτό είναι το εγώ, αυτό το detached, το αποσυνδεδεμένο εγώ, όπως ονομάστηκε από κάποιους ιστορικούς της φιλοσοφίας. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό το αποσυνδεδεμένο, καθαρά ψυχικό εγώ, το οποίο απελευθέρωσε τεράστιες πνευματικές δυνάμεις στην ιστορία, είναι αλήθεια, έτσι γεννήθηκε η νεότερη τεχνική, η νεότερη επιστήμη στη Δύση, από έναν άνθρωπο που είναι καθαρή σκέψη. Ναι, ανακάλυψε λοιπόν αυτό το εγώ κάποια στιγμή ότι έχει ένα σκοτεινό υπόγειο. Ανακάλυψε ότι άλλα λέει, άλλα κάνει, έτσι, και άλλα επισημεί, για παράδειγμα. Ανακάλυψε τα μπερδέματα της γλώσσας, της αστοχίας του συναισθήματος, τα διέξοδα, έτσι, της καθημερινότητας, σκέφτομαι τα πάντα και κάτι περισσεύει. Υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος, ένα υπόγειο με όντα ζωντανά που βροντούν από κάτω, έτσι, και επιβουλεύονται την δίθεν ελευθερία και τη δίθεν ασφάλεια του σκεπτόμενου εγώ. Είναι το ασυνείδητο το περίφημο. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Φρόιντ ανήκει στους ευεργέτες της Δύσης. Μας είπε ότι έχουμε και ενορμήσεις. Και βεβαίως οι ενορμήσεις ριζώνουν βαθιά στη σωματικότητα. Έτσι δεν είναι? Ριζώνουν βαθιά στο σωματικό. Δεν είναι σκέψεις, ενορμήσεις. Είναι ένστικτα. Πώς θα κάνουμε καλά τα ένστικτα? Με τη σκέψη κάτι γίνεται. Με τα ένστικτα τι θα κάνουμε? Καταλαβαίνετε? Δημιουργείται λοιπόν εδώ για πρώτη φορά, έτσι, προϋπόθεση για να εισβάλλει ένας αντάρτης, να εισβάλλει, είναι η εκδίκηση του σώματος αυτή, έτσι, επειδή δεν θεωρήθηκε μέρος μιας λογικής εικόνας του Θεού, επειδή δεν τοποδόθηκε η εικόνα του Θεού, εισβάλλει τώρα ως αντάρτης το σώμα. Καταλαβαίνετε? Στη Δύση εισβάλλει ως επαναστάτης. Δεν ξέρω εδώ πώς, αν έχουμε φιλοσόφους, αλλά αν έχουμε φιλοσόφους θα ξέρουν ότι το Φουκώ με την τραγική ζωή και με τον τραγικό θάνατο που πέθανε, που αυτοκτόνησε στις μέρες μας. Ο Φουκώ δίδασκε ακριβώς αυτό, ότι η υπερβατικότητα, η υπέρβαση, ο τρόπος να βγω από την καθημερινότητα και από την καταπίεση είναι το σώμα μου. Το ξαναλέω. Γίνεται το σώμα το υπόλοιμα το οποίο επιστρέφει θορυβωδώς, αλλά ως αντάρτης και ως κάποιος ο οποίος καταστρέφει ουσιαστικά την ησυχία, έτσι, του ευρωπαίου ανθρώπου. Αποθήθηκε το σώμα στον έρωτα το δυτικό. Αν διαβάσετε τα υποτικά μυθιστορήματα, κανένα από αυτά δεν περιέχει ερωτική πράξη. Και κανένα από αυτά δεν τελειώνει με ένωση των εραστών. Σε αντίθεση με τα βυζαντινά μυθιστορήματα, που τελειώνουν πάντα με γάμο. Ή αρχίζουν με γάμο και στη συνέχεια περισσότερο το γάμο. Ο έρωτας στη Δύση είναι αληθινός μόνο ως απουσία του ή ως φανταστική μοιχεία. Επιστρέφει λοιπόν το σώμα ως πορνογραφία στη Δύση. Παράδειγμα. Έτσι. Διότι ο έρος, ο υποτικός έρος, που γεννήθηκε στη Δύση από την αίρεση δεξιά των Βογομήλων, οι Παυλικιανών, που ευτυχώς δεν παντρεύονταν και έτσι δεν υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, ήταν καθαροί, ήταν εγκρατήτες. Λοιπόν, και οτιδήποτε σωματικό αισθανόταν τους μολύνει. Επιστρέφει σαν πορνογραφία στη Δύση, λοιπόν. Έτσι. Επιστρέφει σαν έβρωση στο ψυχικό επίπεδο.
επιστρέφει σαν και αυτό που είπα στην αρχή, αν μη τι άλλο, σαν μια μικρή ιδιωτική αλογία η οποία με βοηθάει να αντιμετωπίσω, να ανταπεξέλθω τις δυσκολίες του ορθολογισμού, είτε είναι αυτός θεσμός λέγεται, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι ξέρω εγώ ολοκληρωτισμός, είτε είναι το δυτικό κράτος το οποίο σημειωτέων διαφέρει πολύ από το βυζαντινό κράτος. Το δυτικό κράτος θα πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη διάλεξη για να πούμε πώς γεννήθηκε. Ένα κράτος βαθιά ορθολογικό, στο οποίο προσχωρείς με το νου. Δεν προσχωρείς απλά. Δεν το ανέχεσαι. Για εμάς το κράτος είναι εσχατολογικό. Είναι κάτι στο οποίο βολευόμαστε γιατί υπάρχει η Βασιλεία του Θεού που έρχεται. Για το δυτικό είναι ο λόγος του Θεού πάνω στη γη. Αυτό λέει ο Χέγγελ. Αυτό είναι το κράτος. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αγνοήσεις υπαρξιακά. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να πείσετε, εγώ δεν κατάφερα να πείσω χρόνια στην Αγγλία, ούτε έναν Άγγλο να κάνει φοροδιαφυγή. Ενδοβάλλει το κράτος. Το ενδοβάλλει. Νιώθει ενοχή όταν κάνει φοροδιαφυγή. Νιώθει ότι διαταράσει το Θεό τον ίδιο. Το λόγο του κόσμου, ο οποίος σαρκώνεται στο κράτος. Δεν μπορεί να κάνει φοροδιαφυγή. Λοιπόν, ήμουν μια φορά στο Κέμπριτζ, από τις πολλές φορές που πηγαίνω κάθε φορά, κάθε τόσο, και έπρεπε να σταματήσω οπωσδήποτε. Και είχε μια διπλή κίτρινη γραμμή που σημαίνει ότι καλύτερα να πεθάνεις παρά να σταματήσεις εκεί. Και παρά τα αυτά είχα μερικούς Άγγλους να ξεφορτώσω και ανέβηκα στο πεζοδρόμιο. Ας το κάνουμε με τον ελληνικό τρόπο. Ανεβαίνω στο πεζοδρόμιο, μεγαλοπρεπώς, και πατάω και τις γραμμές. Τους κόπηκε η ανάσα. Με κοιτάγαν έτσι. Και μετά ένας μου λέει, χωρίς ίσα ίσα που τ' άκουσε, μου λέει, I like it. Μου αρέσει. Καταλάβατε, είναι η αλογία. Αν πάτε στην Αγγλία την Παρασκευή το βράδυ, θα δείτε τον καθηγητή σας στο Κέμπριτζ με ένα στουπί, με μια τεράστια κανάτα μπύρα στο κεφάλι και στο δίπλα, τέτοια δά, και είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Τη Δευτέρα θα είναι ακέραιος στη θέση του. Καταλάβατε. Και θα απαιτεί και από εσάς να είστε πολύ σοβαρός μαζί του. Την Παρασκευή το βράδυ ήταν αυτού του είδους η αλογία, η οποία έτσι επιστρέφει το σώμα λοιπόν στη σύγχρονη ζωή ακατέργαστο. Ακριβώς διότι δεν το αποδώσαμε την εικόνα του Θεού. Ακριβώς διότι δεν καταφέραμε μαζί με την πατερική παράδοση, την ελληνική, να καταλάβουμε, όπως λέει ο Παλαμάς, ότι το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Έχει πάνω του, έτσι βαθιά πάνω του, πνευματική διάθεση. Είναι ένα πνευματικό γεγονός. Όχι λιγότερο πνευματικό από την ψυχή. Και όταν προφέρουμε τη λέξη χάρις, η χάρις αυτή δεν αφορά μονάχα το νου. Αντιθέτως, αφορά εξίσου ή και περισσότερο και το παθητικό μέρος της ψυχής, και τα συναισθήματα δηλαδή, και τις επιθυμίες, και το σώμα. Δηλαδή ο Θεός ασχολείται με το σώμα πολύ σοβαρά. Δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε το σώμα, λέει τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν κάνουμε το σώμα. Ο νους είναι ενσώματος, σήμερα το ξέρουμε, νομίζω την άλλη φορά σας είπα κάτι γι' αυτό. Άρχισα κάτι να λέω, η σημερινή νευροψυχολογία το ξέρει αυτό, ότι ο νους είναι ενσώματος, έτσι δεν είναι? Όλα τα μαθηματικά του Καρτεσίου μπορείτε να τα παράγετε από σωματικές σχέσεις και επισωματικές έννοιες. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν θυμάστε, νομίζω είχα πει την άλλη φορά. Όλοι μας, ας πούμε εδώ, λέμε ότι η αγάπη είναι θερμή. Γιατί είναι θερμή αγάπη? Γιατί όλοι έχουμε ως παιδιά την εμπειρία του να μας αγκαλιάζει η μάνα μας και να μας φύγει στο σώμα της. Λέμε ότι φτιάχνω έννοια, με νοητική έννοια, με βάση μια σωματική αίσθηση.
Σε όλες τις γλώσσες λέμε το πιάσα. Σε όλες τις γλώσσες το λέμε αυτό. Το κατάλαβα. Γιατί το μικρό το παιδί τι κάνει για να καταλάβει, πιάνει τα αντικείμενα. Για όλους μας οι δυσκολίες είναι φορτία, πολύ βαρύ φορτίο. Διότι από μικρή έχουμε την εμπειρία ότι κάτι πολύ βαρύ δυσκολεύουμε να το σηκώσουμε. Τι είναι δηλαδή μαρτυρίες αυτά όλα που λέω? Ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη. Δεν είναι μόνο νους, δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι ακριβώς ενσώματος νους. Ένας νους ο οποίος μόνο ως σωματικός νους είναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτό έχει φοβερές συνέπειες, διότι εάν είναι τέτοιος ο άνθρωπος, έτσι, κάπως έτσι πρέπει να τον βλέπει και ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να βλέπει μόνο την ψυχή. Πρέπει οπωσδήποτε να ασχολείται και με οτιδήποτε άλλο, έτσι. Αρκεί να σας πω εδώ στο σημείο αυτό ότι και ο ίδιος ο διαχωρισμός μεταξύ ψυχής και σώματος στην πατερική παράδοση την ελληνική δεν είναι τόσο σαφής. Πρέπει να ξέρω ότι η ψυχή δεν είναι άειλη στους πατέρες. Λέγεται άειλη, όπως εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μόνο σε σχέση με την υλική παχύτητα του σώματος. Είναι υλική η ψυχή. Αποτελείται από λεπτότατη ύλη. Πνεύμα λεπτόσωμον εστίν η ψυχή. Λέει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αντιγράφοντας ουσιαστικά το μεγάλο πατέρα και δάσκαλο της δογματικής των Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, έτσι, ο οποίος λέει ου πάντι άειλος εστίν η ψυχή. Πάντι γαράειλος εστίν ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι τελώς άειλος. Η ψυχή είναι έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς στην Ανατολή δεν ψάξαμε ποτέ να βρούμε, όπως έψαχε ο Καρτέσιος, ποιο είναι το σημείο που η άειλη ψυχή εφάπτεται με το υλικό σώμα. Διότι η ψυχή ως υλική είναι διάχυτη μέσα στο σώμα. Είναι εκμαγείο, υλικό εκμαγείο του σώματος. Και σε τι χρειάζεται η ψυχή στην περίπτωση αυτή? Κατά τους πατέρες. Η απάντηση την οποία δίνει ο Γρηγόριος ο Νήσιος είναι πολύ σημαντική. Είναι, λέει, τολμηρή και σημαντική έτσι. Είναι, λέει, ένα υλικό εκμαγείο. Είναι μια λεπτότατη υλική υφή που απομένει μετά το θάνατο. Για να μπορέσουμε, λέει, κάποτε να μπορέσουμε να έχουμε αναδημιουργία του ίδιου ανθρώπου. Γιατί αλλιώς, λέει, η ανάσταση των νεκρών θα ήταν αναδημιουργία διαφορετικών ανθρώπων. Καταλαβαίνετε. Επομένως, ένα υλικό εκμαγείο του σώματος, έτσι, το οποίο ο Θεός θέλει, ναι, να αναδημιουργήσει. Και γιατί να αναδημιουργήσει? Άλλη αυτή πολύ μυστήρια, θα λέγαμε, δήλωση. Γιατί να ξαναφτιάξει ο Θεός τον κόσμο? Δεν είναι καλά φτιαγμένος ο κόσμος? Βεβαίως είναι καλά φτιαγμένος ο κόσμος. Όμως, μες στον κόσμο δράει και η δική μου ελευθερία. Και επειδή δράει η δική μου ελευθερία μέσα στον κόσμο, η προαίρεσή μου κάνει και σφάλματα. Κάνει αμαρτίες. Τι είναι η αμαρτία? Αμαρτία είναι οτιδήποτε αποφασίζω να κάνω για πάρτι μου, για μένα μόνο. Οτιδήποτε με χωρίζει από τους άλλους. Οτιδήποτε με κλείνει στη φυλαυτία. Οτιδήποτε περιγράφεται με αυτό που ο Φρόιντ ονόμασε δευτερογενής ναρκισισμός. Να το πω έτσι. Οτιδήποτε με απομονώνει σε μένα τον ίδιο. Είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία αυτό? Διότι θα με οδηγήσει οπωσδήποτε σε σύγκρουση με τον άλλο. Έτσι. Ήταν δύο ασκητές, λέει μια φορά, λέει το γεροντικό, και είχαν ξεχάσει να μαλώνουνε. Και κάποια στιγμή ρωτάει ένας τον άλλο, πώς μαλώνουν οι άνθρωποι? Έλεγε, πώς μαλώνουν οι άνθρωποι? Θα βάλω μια κανάτα στη μέση, λέει. Εγώ θα πω ότι είναι δική μου, θα πεις ότι είναι δική μου, θα επιμείνομαι.
και θα μαλώσουμε. Βάζω μια κανάτα στη μέση. Λέει ο ένας, αυτή είναι δική μου. Λέει ο άλλος, επάρτη μου. Όχι, λέει, δεν το πες καλά. Θα πεις εσύ ότι είναι δική μου. Να το κάνουμε ανάποδα. Βάζω την κανάτα στη μέση. Λέει ο δεύτερος, αυτή η κανάτα είναι δική μου. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να μη στη δώσω. Πάρτε. Και δεν κατάφερα να μαλώσω. Ο τσακωμός αρχίζει από τη φυλαυτία. Μόλις πω ότι αυτή η κανάτα είναι δική μου. Και άλλος πει, βεβαίως, αυτή η κανάτα δεν είναι δική σου, αλλά είναι δική μου. Έτσι. Ο Θεός δεν είναι αμαρτία, γιατί δεν υπάρχει για τον εαυτό του. Η ελευθερία του, το έχουμε πει την άλλη φορά, είναι καθαρή αγάπη. Και μέσα στην τριάδα. Είναι καθαρή και ένωση. Ο πατήρ υπάρχει γιατί υπάρχει ο Υιός. Φοβερό να ονομάζεσαι με το όνομα ενός άλλου. Λέμε πατήρ και εννοούμε πάντα τι. Τον Υιό. Δεν είναι ο Γιάννης που είναι και πατέρας, άρα έχει μια ξεχωριστή ύπαρξή του και μπορεί να αποκηρύξει τον Υιό. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Ο πατήρ είναι πατήρ που σημαίνει ο Υιός. Αν εγώ είμαι πατήρ και πω εδώ είμαι πατήρ, θα πρέπει να... Ναι, υπάρχει Υιός. Αν το σκεφτείτε αυτό το πράγμα, τι σημαίνει, θα τρελαθείτε. Δεν θα συνέρθετε εύκολα. Θα περάσουν δεκαετίες να συνέρθετε. Τι σημαίνει αυτό? Καταλάβατε? Είναι ένας νέος τρόπος υπάρξεως. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός στον κόσμο, και μου προτείνει την ίδια ακριβώς. Μου λέει, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, σταυρώστε με. Μα τι λες τώρα? Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν τελειώνει εύκολα. Δεν τελειώνεις εύκολα με τον χριστιανισμό. Θυμάμαι όταν ήμουν 20 χρόνια, έλεγα, πώς ζει αυτό το πράγμα τόσους χιλιετίες? Τι ανοησία είναι αυτό? Ήμουν κι εγώ ένας γόνος των κατηχητικών και έλεγα να τελειώνω, είχα τελειώσει με την εκκλησία πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και τώρα λέω, θα αρκέσει η ιστορία της ανθρωπότητας να το καταλάβει αυτό άραγε? Καταλάβατε? Ουέ ημίν, μωρή και τυφλή, σταυρώστε με. Αυτό το πράγμα, το συγκλονιστικό, το να παραδίδεσαι και να αγαπάς ακριβώς αυτούς που δεν το αξίζουν και επειδή δεν το αξίζουν, αυτό είναι η καθαρή ελευθερία. Είναι η απόλυτη μη αμαρτία. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουμε γιατί έγινε και η ενσάρκωση. Γιατί μιλάμε για το σώμα. Πώς την ονομάζουν οι πατέρες την ενσάρκωση? Την ονομάζουν συγκατάβαση. Συγκατάβαση. Πολύ ωραία λέξη. Συγκατάβαση υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια φιλοσοφική αναγκαιότητα για την οποία να είναι υποχρεωμένος ο Θεός να λάβει σώμα. Γιατί δεν έχουμε αναγκαιότητα? Διότι είναι τριάς και τη βρίσκει πολύ ωραία. Δεν έχει ανάγκη. Προσέξτε, έχω ανάγκη σημαίνει είμαι μόνος. Και όντας μόνος, έτσι, παίρνω ένα φτωχό παιδάκι να μου κάνει παρέα. Το δεν είναι συγκατάβαση. Αυτό είναι ευγενική χρησιμοποίηση του άλλου. Έτσι. Γι' αυτό σήμερα τα ζευγάρια έχουν όλα πρόβλημα και σχεδόν όλα ή πολλά. Διότι χρειάζονται τον άλλον. Παρένθεση. Και τον χρειάζονται πολύ άσχημα. Και το φοβερό είναι δεν του λένε τι το χρειάζονται. Του παρουσιάζονται με την εικόνα της πλησμονής, ενώ αυτό που του ζητάνε στην πραγματικότητα είναι να τους γεμίσει. Και δεν του λένε τι του χρειάζονται. Είναι μεγάλη τέχνη στο ζευγάρι, θα χρειάζεται μια άλλη ομιλία αυτό όμως. Να μάθει το ζευγάρι να λέει ο ένας τον άλλον τι πραγματικά χρειάζεται. Συνήθως κρύβουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Αλλά περιμένουμε να τα βρει ο άλλος. Και βέβαια δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε, συνεχίζει την παρένθεση, ότι το αγόρι ψάχνει να βρει μια σαν τη μάνα του ή το κορίτσι σαν τον πατέρα του. Ψάχνει να βρει στην πραγματικότητα μια που έχει αυτά που δεν έχει η μάνα του. Και αυτό είναι το πιο φοβερό. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος
Έτσι, εάν δεν ανοιχθούν αυτοί μεταξύ τους. Βαθιά, και αυτό είναι η αληθινή αγάπη. Να εξηγήσει ο ένας τον άλλο τι ακριβώς θέλει. Λοιπόν, γιατί, διότι δεν είναι συγκατάβαση αυτή η αγάπη. Είναι, είναι χρειά. Χρειάζομαι να θεραπεύσω τις μονομέρειές μου και τα τραύματά μου. Εντάξει. Δεν είναι η παρένθεση εδώ. Λοιπόν, η ενσάρκωση είναι συγκατάβαση. Που σημαίνει ότι κάποιος που δεν με χρειάζεται καθόλου, μα καθόλου, αποφασίζει να αναλάβει προσωπική ευθύνη και το προσωπικό βάρος της υπαρξής μου. Και να την αναλάβει, παρακαλώ, προσέξτε, όχι στις δίθεν ευγενικές τις στιγμές. Δεν παίρνει το σώμα ενός φιλοσόφου. Δεν πάει στον Πλάτωνα να πει «θα ενωθώ με το νου σου». Τρομερό θα ήταν αυτό. Αλλά τι πάει. Πάει και βρίσκει μια απλή κοπέλα στη Ναζαρέτ με μεγάλη αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Την Παναγία. Λοιπόν, και κατεβαίνει μέσα στην πραγματική συνθήκη της πραγματικής μου δυσκολίας και της πραγματικής μου ύπαρξης. Φωτίζει, δηλαδή, την πληρότητα του είναι μου. Μπαίνει και αναλαμβάνει προσωπικά όλο αυτό το φύραμα για να το πάει πολύ μακριά, πέρα από το θάνατο. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται την ενσάρκωση, ρωτώ καμιά φορά τους φοιτητές μου. Δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει ένα είδος ουρανίου συμβολέου, μια ουράνια συγγνώμη, κάποια στιγμή να πει ο Θεός, περασμένα, ξεχασμένα, ό,τι κάνατε και ό,τι σας έκανα, τελειώνει εδώ. Θα τα βρούμε και τέλειος υπόθεση. Σε τι χρειάζεται η ενσάρκωση, αυτή η συγκατάβαση. Έτσι. Χρειάζεται μόνο για ένα λόγο. Διότι, να το πω με μια φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου και μετά να το εξηγήσω. Λέει ο Γρηγορίος του Θεολόγος, δια το αγιασθήνε το ανθρωπίνο του Θεού τον άνθρωπο. Επειδή πραγματικά ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, επειδή πραγματικά είναι μέσα στην ιστορία, επειδή πραγματικά έχει συναισθήματα, επειδή και σκοπός δεν είναι η συγγνώμη, σκοπός είναι η αυθαρσία όλων αυτών, σκοπός είναι η θέωση όλων αυτών. Αυτή η θέωση, αυτή η αυθαρσία δεν μπορεί να γίνει χωρίς οντολογική ένωση Χριστού και Ακτίστου. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μπορεί να είμαι συγχωρεμένος από όλους και μόνος. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Δεν μπορεί να είμαι έτσι. Σε μια στιγμή να μην έχω τίποτα με κανέναν και να μην έχει κανένας με μένα τίποτα και να είμαι κατάμονος. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο πράγμα αυτό το άλλο το οποίο λέμε τόση ώρα, ότι πρέπει η συνθήκη η ψυχοσωματική μου έτσι να θεωθεί, να αρχίσει να κάνει οτιδήποτε κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που είναι άξιος του Θεού, που είναι γεμάτος Θεό. Να αρχίσει δηλαδή, λένε οι πατέρες, όχι λέει να εξαλείψει τα πάθη. Τα πάθη δεν πρέπει να εξαλειφθούν. Αν διαβάσει το Γρηγόριο τον Παλαμά θα δείτε ότι είναι σε αυτό πάρα πολύ επίμονος, αλλά να τα μεταμορφώσει, να τους δώσει αληθινό αντικείμενο, να μάθω όχι να μην θυμώνω, αλλά να θυμώνω σωστά, όχι να μην αγαπώ, αλλά να αγαπώ σωστά κατά Θεόν, όχι να μην τρώω, αλλά να τρώω σωστά κατά Θεόν, όχι να μην χρησιμοποιώ τον κόσμο, αλλά να τον χρησιμοποιώ κατά Θεόν. Αυτό σημαίνει η ενσάρκωση. Να γίνω ένας ενσαρκή περί πολλών Θεός. Κάποιος δηλαδή ο οποίος ξέρει και έχει εξαντλήσει μες στην υλικότητα. Γιατί αυτή είναι η συνθήκη μου. Υλικός είμαι. Τελείως. Και η ψυχή μου υλική και εγώ υλικός. Τελείως. Μες στην υλικότητα. Έτσι. Να εξαντλήσει τι. Τη χάρη του Θεού. Τη σοφία του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιο. Έτσι, όταν ρωτάει και η Καινή Διαθήκη το ερώτημα αυτό, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, που λέει ο Παύλος.
Η απάντηση λοιπόν δεν είναι η αθάνατη ψυχή. Δεν είναι η ψυχή, είναι ένα κομμάτι μου. Δεν πρέπει να με σώσει η ψυχή. Ένα κάτι που επιβιώνει από μένα. Τι είναι η ψυχή? Ένα αυτοκίνητο όταν τρακάρει, έτσι, διαλύεται. Αλλά οι βίδες μένουν. Η ψυχή είναι οι βίδες. Η βαριά δομή διαλύεται, το σώμα. Και μένουν οι βίδες. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο η ψυχή. Μπορεί να ξανάχω το σώμα άραγε. Μπορεί το σώμα αυτό, το αυτοκίνητο αυτό να προχωρήσει και να υπάρξει με ένα τέτοιο τρόπο θεοειδή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του χριστιανισμού. Και ως προς αυτό είναι πολύ τολμηρός φιλοσοφικά. Κανείς ουδέποτε δεν το διανοήθηκε αυτό. Ούτε το Ισλάμ, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο ο Ινδουισμός ή ο Βουδισμός, που αντίθετα συμβουλεύει να απαλλαγούμε από την ύπαρξη αυτή, διότι είναι πόνος. Ο χριστιανός δεν άργησε τον πόνο. Δεν θα μπορούσα να είμαι χριστιανός αν υπήρχε άρνηση του πόνου στο Ευαγγέλιο. Δεν θα μπορούσα να είμαι χριστιανός προσωπικά εάν ο Χριστός δεν υπέφερε και δεν πέθανε. Θα ήταν ψεύτικο. Δεν θα ήταν κατάβαση, συγκατάβαση στη δική μου συνθήκη. Επομένως καταλαβαίνετε ότι το να έχει κανείς σώμα, το να είναι κανείς σώμα, γιατί δεν έχουμε σώμα, είμαστε σώμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια μεγάλη απελπισία και μια μεγάλη ελπίδα. Απελπισία διότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας που να μας κάνει Θεούς από μόνο. Ελπίδα διότι αυτό το τίποτα, αυτή η φθορά, αυτή η έλλειψη μπορεί να γίνει όνειρα πλεισμονή δια του Θεού και τώρα και στους αιώνες. Έτσι. Ξαναγυρίζω να πω μια μικρή ανακεφαλαίωση και μετά θα σας δώσω το λόγο γιατί μίλησα πολλή ώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι το σώμα αποθήθηκε από τη φιλοσοφία γενικά, από την αρχαία φιλοσοφία μέχρι την νεότερη. Θεωρήθηκε άλογο και η θεολογία ακολούθησε θεωρώντας ότι το σώμα, ότι η ουσία του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού είναι μόνο στην ψυχή. Στη Δύση επέστρεψε ως αντάρτης το σώμα και ως τέτοιο είναι πολύ εγωιτευτικό μέσα από τη διαφήμιση, έτσι, μέσα από τον υπέροχο αυτό ρακισισμό της σύγχρονης μουσικής, μέσα από τη σύγχρονη τέχνη, αλλά και μέσα από χειδιότερες εκφάνσεις, οι οποίες και αυτές είναι πολύ κοντινές μας, διότι μας έχουν περικυκλώσει, σαν είναι μια καθημερινότητα πια. Το μεγάλο στοίχημα είναι ακριβώς αυτό που συνέβη, πιστεύω, στην πατερική ελληνική παράδοση, όπου ξαφνικά αποδόθηκε η εικόνα του Θεού και στο σώμα. Η πνευματοποίηση του σώματος. Το ότι μπορώ να θυμώνω κατά Θεόν. Το ότι ο έρος, ο σωματικός έρος, δεν χρειάζεται να είναι πορνογραφία, αλλά μπορεί να μπει μέσα στην οντολογία, στην καθημερινή ταυτή του ανθρώπου. Ότι τα συναισθήματα και οι επιθυμίες μπορούν να προσληφθούν από τον Θεό και όχι απλά να υπάρχουν σαν μια παρένθεση. Εν ολίγης, το γεγονός ότι ο εικονισμός του Θεού πάνω στο σώμα και πάνω στην ψυχή δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενσάρκωση ως συγκατάβαση, ως ανάληψη του σώματος από τον Θεό τον ίδιο και δημιουργεί μια ριζική πνευματικοποίηση του σώματος. Αυτή η ριζική πνευματικοποίηση του σώματος είναι το αίτημα του άμεσου μέλλοντος. Και το αίτημα αυτό, έτσι να ξέρετε, το ερώτημα αυτό θα το απαντήσουμε εμείς όλοι στη Δύση, ο ελληνοδυτικός κόσμος, με δύο πιθανούς τρόπους. Ο ένας θα είναι ο παγανιστικός, έτσι, όπου το σώμα
θα θεωρηθεί ως κατοικητήριο σκοτεινών δυνάμεων στις οποίες πρέπει να παραδοθούμε, έστω με μέτρο, αλλά να παραδοθούμε. Ένα μέρος της ψυχολογίας του βάθους ήδη το ζητάει αυτό σήμερα. Και ο άλλος τρόπος θα είναι ο χριστιανικός. Δηλαδή η πιθανότητα το Πνεύμα του Άγιου να μπορεί να θεώσει το σώμα, δηλαδή να το κάνει διάφανο στη χάρη και να το κάνει όμορφο και κυρίως αιώνιο. Αυτά. Τώρα, επειδή όλα αυτά που είπαμε έχουν πολλά παρακλάδια και έχουν και αντίλογο και λόγο και πολλά μπορεί να έχουν, εγώ με τα χαράς, για να ωφεληθώ κιόλας, θα άκουγα οποιονδήποτε έχει να πει να ρωτήσει κάτι. Ναι. Να δίνω εγώ το λόγο, πώς θα το κάνουμε. Ή εσείς. Κύριε Λιανός. Ναι, σας ξέρετε κιόλας εγώ. Μήπως μπορείτε να άρχιστε πάνω για να μπορεί και η τηλεόραση για να ακουστεί, για να καταγραφεί. Να έχει. Να ορίστε, υπάρχει και αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Αν η ψυχοσωματική μας διάσταση είναι αγέρευτη και ενιαία, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί ότι η δική μας τουλάχιστον εκκλησία και άλλες, αλλά και η παράδοσή μας έχει επιβάλει την αποχή από κάποιες σωματικές λειτουργίες ιερωμένων ή αξιωματούχων της εκκλησίας, όπως το μοναχό, το σωματικό στέλνο. Πώς δικαιολογείται αυτό η δική μας εκκλησία? Πολύ ωραία. Αν διαβάσετε Πλάτωνα, διαβάστε το Συμπόσιο, έτσι. Περιγράφει τους αναβαθμούς του έρωτος εκεί. Αφού μιλήσουν όλοι και μιλήσουν και πούνε τις διάφορες απόψεις ο καθένας, παίρνει ιδιωτήμα το λόγο, Σωκράτης δηλαδή. Και δίνει το λόγο στη ιδιωτήμα δίθεν, όπως έκανε πάντα ο Σωκράτης, μου είπε μια σοφή γυναίκα κλπ. Και μιλάει για τους αναβαθμούς του έρωτος. Έτσι. Ο πρώτος έρος, λέει, είναι έρος για ένα σώμα. Ο πρώτος βαθμός, ο χαμηλότερος. Ο Πλάτων λέει ο χαμηλότερος. Έτσι. Είναι έρος για ένα σώμα. Βλέπεις ένα σώμα, ωραίο, το ερωτεύεσαι και προχωρείς. Στη συνέχεια, λέει, αρχίζει να νιώθεις ασφυξία με το ένα σώμα. Το δεύτερη βαθμίδα, πάνω από το. Την πρώτη είναι τα πολλά σώματα. Υπάρχουν και άλλα ωραία σώματα. Αλίμονο. Ας μην κολλήσουμε σε αυτό το ένα. Όταν μπουχτίζει με τα πολλά τα σώματα, ήταν κοσμικός άνθρωπος ο Πλάτων, έτσι. Μιλάμε για την αρχαία Αθήνα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, μπουχτίζει με τα πολλά σώματα, διέξοδο, δεν βγαίνει τίποτα. Αρχίζεις να ψάχνεις, λέει, για τα ωραία χαρακτηριστικά της ψυχής. Να βρούμε και καμιά ωραία ψυχή. Στη φάση αυτή εγκαταλείπεις το σωματικό έρωτα. Προσέξτε, το Συμπόσιο είναι πολύ σαφές αυτό. Όταν πλησιάζει ο Αλκιβιάδης στο Σωκράτη, ο Σωκράτης είναι μια παγωκολόνα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, από τα ωραία μαθήματα, από τα ωραία χαρακτηριστικά της ψυχής, θα περάσει στη συνέχεια, θα τα βαρεθεί και αυτά, στα ωραία μαθήματα, στις επιστήμες, του τέταρτου σκαλί. Και όταν φτάσει στο τέταρτο σκαλί, αρχίσεις να αναζητάς το εν, το αγαθό, το επέκεινα της ουσίας, το οποίο είναι πέρα και από τα μαθήματα, πέρα και από τις επιστήμες, πέρα. Εδώ ο εραστής έχει γίνει απολύτως ασκητής. Στην 7η επιστολή ο Πλάτων το λέει ξεκάθαρα. Εάν τυχόν τρως δύο φορές την ημέρα, λέει, αλίμονό μας, και το βράδυ δεν κοιμάσαι μόνος, φιλοσοφία δεν μπορείς να κάνεις. Τελεία και παύλα. Ναι, αλλά στην και Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι να γυναίκα ο Αβραάμ, να παλακεί ο Αβραάμ, να ο Ισάκ, να ο αυτός,
Όλοι αυτοί οι μεγάλοι πατριάρχες, θεόπτες, μιλάνε με τον Θεό, ο Μωυσής κλπ. Αλλά γύρω γύρω μαζεύουν εκεί το πλήθος. Τι γίνεται εδώ? Εδώ υπάρχει μια νέα πρόπτικη. Εδώ ο Θεός δεν φαίνεται να είναι το εν τόσο απαιτητικό. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη φάση, στον Πλάτωνα, ουσιαστικά είναι ο ορφισμός το κυρίαρχο ρεύμα. Και ο ορφισμός έχει ορισμένες συνιστώσεις πολύ συγκεκριμένες. Λοιπόν, τελεία και παύλα, όσο προχωρείς προς τη συγγένεια με το εν, αφήνεις πίσω ότι δεν είναι συγγενές με το εν, που σημαίνει το σώμα δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν ποτέ εξάρτησε τη θεογνωσία από υποχρεωτική αποχή ερωτική. Προσέξτε το αυτό. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν την εξάρτησε. Δεν είπε ότι βεβαίως όμως, και εδώ υπάρχει μια μικρή αυτή, άφησε ένα παράθυρο ελευθερίας. Παράθυρο ελευθερίας. Επειδή ακριβώς η ανθρώπινη αγαπητική δύναμη είναι ενιαία. Έτσι. Όπως το εξηγούν οι πατέρες. Προκειμένου, αν κανείς θέλει να μην τη μοιράζει, και καλά, όχι ότι είναι κακό να τη μοιράζει, το κακό είναι να την εξαφανίσει. Εντάξει, αν θέλει να μην τη μοιράζει, λέει, τότε ελεύθερα και χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει απαξίωση του σωματικού ή του ερωτικού, έτσι, μπορεί να ευνουχήσει αυτόν δια την βασιλεία του Θεού, να κάνει ένα εσχατολογικό άλμα δηλαδή. Καταλάβατε? Η διαφορά είναι τεράστια. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με είδος απόθεσης του έρωτος. Στην αρχαιοελληνική αυτή ο έρωτας ουσιαστικά για να γίνει φιλόσοφος πρέπει να αποθηθεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία άρνηση. Πώς να το πω, με μία υπέρβαση. Όπως κάνει κανείς δίαιτα, ό,τι γιατί δεν του αρέσουν τα μακαρόνια. Άρα γιατί η απόλαυση του να μην φας τη μακαρονάδα είναι σημαντικότερη ίσως από την απόλαυση να τη φας. Είμαι σαφής. Το ένα είναι περιορισμός, το άλλο είναι απαγόρευση. Το ένα είναι απόθεση και απαγόρευση στον Πλάτωνα. Το άλλο είναι υπέρβαση. Και την κάνω εντελώς ελεύθερα. Δεν με υποχρεώνει κανείς να την κάνω. Κανείς απολύτως. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος της Εκκλησίας. Και είμαι έγκαμος. Δεν με υποχρεώσει ποτέ κανείς να είμαι άγαμος. Σε καμιά περίπτωση. Θα μπορούσα να το κάνω για δύο λόγους. Ή για να γίνω δεσπότης. Έτσι. Ή γιατί κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, κάτι με αρπάζει και με καίει και αυτή η φωτιά είναι τόσο δυνατή που δεν αφήνει να κοιτάξω τίποτα. Ακόμα και αυτά τα οποία ο Θεός μου επιτρέπει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ετέθη το θέμα για την αγαμία του κλήρου, ξέρετε. Ο περίγυρος είναι πάντα πλατωνικός, μην ξεχνάτε. Πάνω σε τέτοιο θέμα μπορεί κάποιος να έχει σχέση με μια γυναίκα και να είναι και λειτουργός. Ήταν αναπόφευκτο να τεθεί. Και ξέρετε ποιος είναι ο προστάτης Άγιος των εγκάμων κληρικών? Ένας φοβερός ασκητής, ο Μέγας Ενασκητές Παφνούτιος. Άνθρωπος που ζούσε σε μια σπηλιά. Μεγάλος θεολόγος, Παφνούτιος, ο οποίος βγαίνει στη μέση και με το κύρος του μεγάλου ασκητή λέει την εξής φοβερή κουβέντα. Πώς το λέει το πρακτικό της, το πρακτικό, τα πρακτικά ξέρετε, έχουν εκδοθεί των Οικουμενικών Συνόδων. Λοιπόν, ο Παφνούτιος λέει, ο Μέγας Ενασκητές, παρθενίαν εκάλλει την της γαμετής συνάφιαν. Τη σχέση, την ερωτική, τη σαρκική με τη σύζυγο την ονόμαζε Παρθενία. Αυτό είναι στα αλήθεια το μυρό. Αν σκεφτείτε το πλατωνικό περίγυρο της εποχής, που εντάξει τώρα αυτά όλα χαμογελάει κάπου, τα βάζουμε σε παρένθεση εύκολα εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ο φιλόσοφος είναι άγαμος. Γιατί είναι πλατωνικός. Και είναι άγαμος γιατί περιφρονεί. Την ίδια εποχή επίσης θα δείτε στο πιδάλιο αποστολικές διαταγές που να λένε ότι όποιος δεν μπαίνει στο γάμο ή τον περιφρονεί να φορίζεται.
αν τυχόν δεν λάβει κανείς θεία κοινωνία από χέρι εγκάμου κληρικού, διότι είναι έγκαμος, να αφορίζεται. Μιλάμε για τις πρώτες δεκαετίες της Εκκλησίας. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μια απόλυτη για μένα οντολογική, υπαρξιακή κατάφαση της σεξουαλικότητας. Τελεία και παύλα. Τέτοια που δεν είχε υπήρξε μέχρι τότε. Στην αρχαιοελληνική τουλάχιστον σκέψη. Εκτός αν είμαστε επικουροί. Και που δεν υπάρχει σήμερα. Και που δεν υπάρχει και σήμερα, ακριβώς διότι σήμερα βασικά είμαστε πλατωνικοί. Σήμερα είμαστε βασικά πλατωνικοί. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Ποιος από εσάς δεν λέει τη λέξη ψυχή και δεν εννοεί κάτι το οποίο είναι αντίθετο από το σώμα? Ποιος από εσάς χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχή με την έννοια που η Καινή Διαθήκη τη χρησιμοποιεί, όταν λέει ότι εάν κερδίσει κανείς τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, και εννοεί εδώ να χάσει τη ζωή του, να χάσει το νόημα της ύπαρξής του. Δεν εννοεί να χάσει ένα κομμάτι του. Το κομμάτι αυτό, και αν το χάσεις, αν χαθεί, είναι να χαθείς ολόκληρος, δεν έχει σημαίνει και τίποτα αν το έχεις μόνο αυτό εκεί. Είναι το νόημα της ύπαρξής σου η ψυχή. Έτσι. Εγώ επιμένω, διότι και προσωπικά έχω ξεκινήσει από φιλοσοφία, έτσι. Οι βασικές μου σπουδές είναι ψυχολογία και φιλοσοφία. Και για μένα ήταν φοβερή έκπληξη η ανακάλυψη. Ελπίζω να αποτυπώνεται σε μερικά από τα βιβλία μου, όπως αυτό εδώ, που έχει και μια κατάλληλη ζωγραφιά απ' έξω. Ορθοδοξία και εξυγχρονισμός. Λοιπόν, να αποτυπώνεται η έκπληξη που νιώθω, και ακόμα τη νιώθω, σχετικά με την καταξίωση του ψυχοσωματικού. Να σώσεις την ψυχή σου, δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός για να τη σώσεις. Και ο πλατωνικός για την ψυχή μιλάει μέρα νύχτα, με την έννοια αυτή. Να σώσω όμως ψυχοσωματικά την ύπαρξή μου. Να βρω δικαίωση για την πνευματικότητα του σώματός μου. Για την πιθανή πνευματικότητα των επιθυμιών μου, του έρωτα, έτσι, του θυμού, της ιστορίας. Αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να το κάνετε, αν δεν μπείτε μέσα στη χριστιανική θεολογία. Δοκιμάστε να το κάνετε και θα δείτε ότι ουσιαστικά θα έχετε μπει στα χωράφια της Βίβλου. Νομίζω. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Πώς θέλετε. Μόνο πάρτε λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεστε. Θα συμφωνήσω μαζί σας, πατήρ Νικόλα, ότι ο χριστιανικός χώρος και ο ορθόδοξος και ο προκαθολικός και ο προστατικός, παρότι είναι σε μια συνάπεια σήμερα λόγω των εξελίξεων γενικότερα, είναι πλατωνικός ακόμα. Την ίδια στιγμή ένας άλλος κόσμος, ο δικός μας κόσμος, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, είναι μυστικός. Ακριβώς. Και τσακωνόμαστε για ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με μια όψη του ζητήματος, που είναι η θεωρία της εξέλιξης. Μάλιστα. Οι θεωρίες της εξέλιξης του ανθρώπου είναι μια απόθεση μιας ολόκληρης σειρά επιστημόνων από εμάς τους πλατωνικούς, το βάζουμε απέναντι, και έχουμε ένα στρατόπεδο απέναντι που κάνουν έναν πόλεμο στον χριστιανισμό, ακριβώς διότι μέσω αυτών των θεωρήσεων θεωρούν ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με την υλικότητα του ανθρώπου, και θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Τι θα τοποθετηθώ, ευχαριστώ πολύ που τα λέτε αυτά. Ο Νίτσε είπε μια μεγάλη κουβέντα, είπε ότι ο χριστιανισμός είναι πλατωνισμός για το λαό, κατάρτισε. Όταν ο χριστιανισμός δεν ξέρει τον εαυτό του, δεν ξέρει γιατί πράγμα μιλάει, γίνεται πλατωνισμός πράγματι. Γίνεται και άλλα πράγματα, συγγνώμη. Εγώ με τον Πλάτωνα τον αγαπώ, αλλά ο Πλάτωνα είναι μια φάση. Μια φάση του ανθρώπου, να μιλάει, ξεπεραστεί. Είναι μια φάση όπου ο άνθρωπος ζει την αλήθεια του ως διχασμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει αλήθεια μόνο στη θεωρία. Αλλά βέβαια ο Πλάτων είναι πολύ μεγάλος θεολόγος, έτσι. Να ξέρετε, ξέρετε γιατί είναι μεγάλος θεολόγος. Θα γυρίσω σε αυτό που λέτε τώρα. Ο Πλάτων είναι μεγάλος θεολόγος διότι, πολύ μεγάλος, απίστευτα για την αρχαιότητα, γιατί. Διότι όταν έφτασε, σε συνέχεια αυτό που έλεγα πριν, και αντίκρισε το εν, και αυτό στην πολιτεία υπάρχει, όταν αντίκρισε το εν,
είπε εκείνη τη φοβερή κουβέντα. Όμως, λέει, Θεός ανθρώπου ουμίγνητε. Θεός ανθρώπου ουμίγνητε. Δεν αναμειγνύεται ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεν κάτσε εδώ να κάνει ένα μύθο. Δεν κάτσε να κάνει μια φαντασία. Αλλά είπε ξεκάθαρα και ξέρετε εκεί κατέρευσε ο Πλάτων. Γι' αυτό ο Πλάτων έγινε μετά ξανά πολιτικός αναμορφωτής. Ο Πλάτων όλη η ζωή του είναι ένα δράμα. Αρνείται την πολιτική γιατί η πολιτική σκοτώνει τον Σωκράτη. Γίνεται μεταφυσικός. Καταραίει σε μεταφυσικός. Διότι Θεός ανθρώπου ομίγνεται. Και ξαναγίνεται πολιτικός χειρότερος από αυτούς που καταραίει τον Σωκράτη. Διότι βάζει ουσιαστικά εισάγει τον ολοκληρωτισμό. Η νόμη είναι ολοκληρωτισμός. Δεν το λέμε αλλιώς, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πόπερ, έτσι. Και άλλοι φιλόσοφοι είναι ένα είδος ολοκληρωτισμού. Καταραίει λοιπόν όταν δεν μπορεί πια να επικοινωνήσει ψυχοσωματικά με το εν. Δεν λέει ψέματα όμως, αυτό είναι μεγαλοσύνη. Δεν λέει ότι κατά βάθος μπόρεσα ή σε ένα όνειρό μου το κατάφερα. Λέει δεν γίνεται. Και έτσι θέτει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα της ενσάρκωσης. Γι' αυτό ο χριστιανισμός, ο ελληνισμός γίνεται χριστιανός μετά. Είναι η απάντηση στο ερώτημα το αυτό, το φοβερό ερώτημα. Έτσι, στο οποίο ο ανθρωπίνος μόνο όχι μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, όσο για αυτό που λέτε, ας είναι ασχέτως τώρα της θεωρίας της εξελίξεως, η νεότερη γενιά έχει γίνει ηλιστική. Προσπαθώ να πω ότι ο ηλισμός αυτός δεν είναι το κακό. Κακό είναι σε μια συνέντευξή μου στην Ευθεροτυπία την Κυριακή του Πάσχα, ονόμασα τον χριστιανισμό ιερό ηλισμό. Ηλισμός είναι ο χριστιανισμός, είναι ιερός όμως. Είναι η αίσθηση ότι στην ύλη μέσα μπορεί να υπάρξει και να νιώσει όμορφο ο Θεός. Μπορεί να την αναλάβει. Είναι δική του. Δεν είναι κακό ο ηλισμός. Κακό είναι και ο ηλισμός και ο ιδεαλισμός χωρίς Θεό. Γιατί ένας ιδεαλισμός που δεν έχει Θεό μέσα του και ασχολείται, ξέρω εγώ, με ιδανικά και με αυτά τα οποία είναι, μπορεί να είναι καταστροφικά. Ο ναζισμός δεν είναι ένας τέτοιος. Ο φασισμός δεν είναι ένας τέτοιος. Καταλάβατε τι λέω. Επομένως, ναι, όσο για τη θεωρία της εξελίξεως, εγώ θεωρώ ότι εδώ δεν ανατέλει κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Η εξέλιξη, έτσι μπορεί να την καταλάβουμε με πολλούς τρόπους και πάντως τίποτα δεν μας επιβάλλει προς το παρόν να μην δούμε λογική πρόνοια και διάλογο και προσωπική παρουσία μέσα στην εξέλιξη. Για να βγει το καινούριο μοντέλο της Fiat, κανείς από εσάς δεν σκέφτηκε ποτέ ότι αυτό που έκαμε η Fiat ήταν να βάλει τα προηγούμενα μοντέλα σε ένα φυγοκεντρικό τέτοιο περιστρεφόμενο αυτό και να τα γυρίζει 40 μέρες και το καινούριο να βγει μόνο του. Προϋποθέτει μια επέμβαση αυτή η αλλαγή. Και η επέμβαση έχει μια πρόνοια, ένα σκοπό. Έτσι. Αυτό σαν μικρό σχόλιο. Εάν δεχτούμε ότι αυτό που μας είπατε επί της ουσίας είναι ότι το σώμα και η ψυχή πρέπει να το δούμε σαν ένα ενιαίο, σαν μια ενιαία οντότητα. Τουλάχιστον εγώ έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ναι. Δεν υφίσταται μια ετεροβαρής διάκριση όταν στην ψυχή δεν αναγνωρίζουμε φίλο, ενώ αντιθέτως στο σώμα βλέπουμε διακρίσεις ακόμα και τις θρησκείες μεταξύ αντρών και γυναικών. Δηλαδή, αν είναι ενιαία η ψυχή και το σώμα, πώς εξηγείται το γεγονός ότι όταν φεύγουμε από την ψυχή και πάμε στο σώμα που έχει φίλο, έχει άντρα-γυναίκα, βλέπουμε διακρίσεις στο τι γίνεται αποδεκτό από τον άντρα στη θρησκεία και το τι γίνεται αποδεκτό από μια γυναίκα. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για αυτό που λέτε ότι η ψυχή δεν έχει φίλο. Αν είναι ηλική η ψυχή, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τη θεωρήσουμε άφιλη. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον. Ένας λόγος παραπάνω. Ναι, οι διακρίσεις δεν νομίζω ότι οφείλονται. Υπάρχουν πολλές αιτίες για διακρίσεις. Έτσι. Και οι ίδιοι οι πατέρες σημειώνουν εδώ και εκεί διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Ένας από αυτούς, ήδη τον 4ο αιώνα, έχει μια δικαιολογία γι' αυτό. Βεβαίως έχουμε διάκριση εδώ εις βάρος των γυναικών. Άνδρες γαρίσαν οι νομοθετήσαντες. Γιατί ήταν άνδρες αυτοί που νομοθέτησαν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι... Απάντησατε.
Και να ξέρετε κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Το Ευαγγέλιο και όλα τα μεγάλα πνευματικά θέλουν χρόνια για να αφομοιωθούν. Έτσι. Σήμερα κανένας δεν θα έλεγε, ας πούμε, ότι το Ευαγγέλιο υπερασπίζεται τη δουλεία. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ενάντια στη δουλεία. Για να γίνει αυτό το πράγμα όμως πράξη, χρειάστηκαν πόσοι αιώνες. Πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια διδασκαλίας για την ισότητα και για την αδελφοσύνη, για να φτάσω σε μια στιγμή, όχι εγώ, αλλά τα τρεις έγγονά μου να πούν, επομένως, απολύω το δούλο. Εγώ λέω στο δούλο μου, κοίταξε να δεις, εκεί που τον καρπαζώνω γιατί έκαμε ένα λάθος, λέω, ρε, κατά βάθος και αυτό σαν και εμένα είναι. Είναι η πρώτη φάση της επιγνώσεως. Λέω στο γιο μου, κοίταξε να τους δέρνεις μένα, αλλά και αυτοί μάλλον σαν και εμάς είναι. Έτσι λέει ο παπάς στην εκκλησία. Ο γιος μου τους δέρνει με μεγαλύτερη φιλοσπραχνία. Τα εγγόνια μου λένε, μα γιατί τους δέρνεις με τόση φιλοσπραχνία, δεν είναι καλύτερα να τους δέρνεις καθόλου? Γιατί και εμείς ακούσαμε ότι ο παπάς λέει ότι και αυτοί σαν και εμάς είναι. Έτσι, πόσες γενιές θα χρειαστεί? Και ξαφνικά φτάνουμε στη διακήρυξη κατά της δουλείας. Έτσι, για να ριζώσει αυτό ή να αφομοιωθεί κάτι, η ισότητα των γυναικών, που λένε σήμερα οι καημένες οι φεμινίστριες, ότι το Ευαγγέλιο είναι αντιφεμινιστικό, παρακαλώ, Παναγία μου. Το Ευαγγέλιο, τα λόγια του Χριστού, η μονογαμία αυτή, είναι οι φράσεις αυτές εκεί στην προς Εφεσίους που λέει, κοίταξε να δεις, είναι ότι είναι ο Χριστός και η Εκκλησία ο γάμος. Τι έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία? Έπαθε να περαστείς, να καθαρίσει αυτήν από πάσης κυλίδος και παραστήσει αυτήν άμωμον. Δηλαδή στον άνδρα που είναι ο πιο δυνατός του λέει, κοίταξε, το εδόδιο σου είναι να κενωθείς, να σταυρωθείς σαν τον Χριστό για τη γυναίκα αυτή. Αυτό είναι αντιφεμινιστικό, έτσι. Λοιπόν, όμως θα χρειαστούν αιώνες για να μπορέσει αυτό το ουκένι άρσεν και φίλοι και λοιπά να φτάσει σε ένα σημείο όπου σήμερα έτσι η ισότητα αυτή θεωρείται, εντάξει, περίπου δεδομένη, ή τουλάχιστον όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στα παιδιά μας, στους συνανθρώπους μας, ασχέτως φίλου. Κανείς δεν αναρωτιέται σήμερα αν η γυναίκα έχει ψυχή. Στο Μεσαίωνα ήταν μια πολύ συχνή ερώτηση σε τέτοιες συνάξεις. Και όταν τελείωνε μια κουβέντα για την ψυχή, θα σηκώναν κάποιος, θα ρωτούσε τον ταλέπορο μιλητή, για πέστε μου, έχει η γυναίκα ψυχή ή όχι? Σκεφτείτε. Μετά από τόσους αιώνες χριστιανισμού, μετά από τόσες ώρες διακήρυξης ότι ουδαίος και Έλληνας δεν υπάρχει, και προσέξτε, είστε πάντες ίσες Θεέ Χριστό Ιησού, και η Φωτεινή και η Σαμαρίτης και η Παναγία και όλα αυτά και όλα αυτά, μετά από τόσους αιώνες, σοβαρό το ερώτημα αν η γυναίκα έχει ψυχή. Αυτό οφείλεται στο Ευαγγέλιο ή οφείλεται στη βαρύτητα και στην αδράνεια των ανθρώπινων πραγμάτων? Καταλάβατε? Νομίζω ότι οφείλεται στο δεύτερο. Υπάρχει προηγουμένως ότι στους πρώτους αιώνες Εκκλησίας, είπατε προηγουμένως ότι στους πρώτους αιώνες Εκκλησίας καταγράφεται μέσα από την ελληνική σκέψη αυτή το καινούριο κοίταγμα του ανθρώπινου σώματος και αυτή η ενότητα ψυχής και σώματος, και μάλιστα αυτό περιγνώστηκε, γεννήθηκε μέσα στην ελληνική σκέψη, αποτελούσε και ανατροπή όλης της ελληνικής παράδοσης. Θα μπορούσε κάποιος σε αυτό το σημείο να αρχίσει να γκρινιάζει μαζί σας, όχι εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει πάρα πολύ που θα το περίμενα από μια μεγάλη ευχαρίστηση. Με την έννοια ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι γεννήθηκε κάτι εκεί που δεν υπήρχε προηγουμένως. Είναι έτσι, επειδή νομίζω είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση, θα ήθελα να την
μας πρέπει εξηγήστε. Σαφέστατα, δεν έχω καμία δυσκολία. Μόνο στον Όμηρο, έτσι, στον Όμηρο μόνο υπάρχει αυτή η προαίσθηση της ψυχοσωματικότητας, έτσι, και της του σωματικού ριζώματος του ανθρώπου, ώστε η άλλη ζωή να θεωρείται σκότος, έτσι να θεωρείται, νέκρος να θεωρείται. Ναι, με το μεγάλο ρεύμα του ορφισμού αυτά τα πράγματα εξαφανίζονται. Για την ελληνική σκέψη μιλάω πάντοτε. Ο αν αυτό γεννήθηκε σε σχέση με τα καινοδιαθηκικά χρόνια καθαρά. Δηλαδή είναι κάτι που εμφανίζεται ως καινούριο πράγμα στον χριστιανισμό. Έχει βιβλική ρίζα, παλαιοδιαθηκική ρίζα. Βέβαια. Γιατί η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Και είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Ο Ιουδαϊκός Θεός, ναι, είναι ένας Θεός ο οποίος έπλασε τον κόσμο. Είναι όμως έξω από τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε γι' αυτόν. Ο αληθινός Ιουδαίος ουσιαστικά πρέπει να έχει μια ριζικά αποφατική θεολογία. Και όπως έχει. Ο μεγαλύτερος αποφατικός των ημερών μας, ο Βίτκενστάιν, είναι ένας Εβραίος. Έτσι. Είναι ένας κάποιος φιλόσοφος είναι αυτός, αλλά είναι, ναι, όταν σου λέει ότι το μυστικό είναι κάτι που δεν λέγεται και γι' αυτό κανείς μόνο ένα σιωπά μπορεί, έτσι, σημαίνει τι, ότι δεν έχει γίνει ενσάρκωση. Η Καινή Διαθήκη είναι επανάσταση και ως προς τον Εβραϊσμό, διότι όχι μόνο ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά τον θεωρεί τόσο σοβαρή υπόθεση, που θέλει να τον κάνει και σώμα του. Θα μπορούσε να τον έπλαθε και να τον άφηνε εκεί. Να τον φρόντιζε απλώς από μακριά, να λίγο να τον μάλωνε, λίγο να τα φτιάχνε, δεν είναι. Αλλά πάντοτε με πλήρη την, πώς το λένε, αίσθηση της απόστασης. Εδώ έχουμε ένα βήμα να κάνουμε. Το βήμα αυτό είναι συγκλονιστικό. Όχι απλώς έφτιαξα ποντίκια και γάτες, αλλά γίνομαι και εγώ ποντίκι. Είναι καινούριο αυτό, πιστέψτε με. Και μπαίνω μέσα στη ζωή του ποντικού και γίνομαι άνθρωπο πόντικος, έτσι, ποντικό άνθρωπος, και αναλαμβάνω από μέσα να αρχίσω να δουλεύω με τη φύση του ποντικού. Δεν είναι καινούριο αυτό? Είναι καινούριο. Είναι καινούριο και είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι καινούριο, γιατί σας είπα γίνεται ελεύθερα. Γίνεται από συγκατάβαση, γίνεται από αγάπη. Δεν γίνεται επειδή ο Θεός το έχει ανάγκη. Ο Εβραίος, ο καλός Εβραίος, δεν θέτει ερωτήσεις ούτε για την αιώνια ζωή, ούτε για το Θεό. Ο Θεός είναι ανελδής, έτσι, είναι και που είναι, και εγώ είμαι αυτό που είμαι, το μόνο που έχω να κάνω, ο Εβραϊσμός είναι πολύ απλή υπόθεση. Να εκτελώ εντολές. Από εκεί ψηλά, πέφτουν εδώ εντολές, και εγώ κάνω υπακοή, και αυτός ο ηθικός βίος, έτσι, με εξασφαλίζει κάποια μεταθανάτια μοιρή κλπ. Αυτό είναι ο Ιουδαϊσμός. Ο Χριστιανισμός είναι τελείως άλλο. Μπαίνει σε μένα, στη συνθήκη, στην υλικότητα, στην ιστορία, αναλαμβάνει αισθήματα μου, μαθαίνει να θυμώνω, μου μαθαίνει να περπατάω, μαθαίνει να αγαπάω, μαθαίνει να μισώ, μαθαίνει να ερωτεύομαι, μου μαθαίνει να αρχίζει όπως το μωρό, στράτα, στρατούλα. Το τελευταίο μου βιβλίο λέγεται Θεοποιία, ένα μικρό βιβλίο, και μιλάει για την έννοια της αναλογίας. Είναι μια πολύ μεγάλη θεολογική έννοια που γεννήθηκε στα πλαίσια της πατερικής σκέψης. Αρχίζει από τον Αρεοπαγίτη και τελειώνει στον Παλαμά. Αναλογία η οποία είναι αναλογία ενέργειας. Είναι πολύ συγκλονιστικό. Ο Θεός δεν είναι ότι είναι Θεός, είναι ότι ενεργεί ανάλογα με μένα. Που σημαίνει καταβαίνει. Η ενσάρκωση είναι αυτή η μακρά ιστορία της συγκατάβασης. Και μπαίνει σε όλα τα επίπεδα της κατανόησής μου και της ύπαρξής μου. Αυτή είναι η έννοια της αναλογίας. Έτσι. Όπως ακριβώς έχεις ένα μικρό παιδί, έτσι. Αν είμαι Εβραίος, και ο κόσμος είναι αυτό το μικρό το παιδί, αν είμαι Εβραίος, θα περιοριστώ στο να το απευθύνω εντολές για να μεγαλώσει. Θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο. Αν δεν το κάνεις, αυτό είναι ο Εβραϊσμός. Ο Χριστιανισμός είναι άλλο. Το παίρνεις αγκαλιά και δες. Τι θέλει τώρα αυτό το παιδί? Αγάπη.
Όχι εντολή, μια καραμέλα. Παπ. Προσέξτε τι λέω, είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέω. Του δίνεις μια καραμέλα γιατί την καραμέλα καταλαβαίνει. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η έννοια της αναλογίας. Το χαϊδεύεις. Γιατί αυτό καταλαβαίνει ως αγάπη. Μέχρι να φτάσει να του πεις τη λέξη αγάπη, θα διανύσεις με πολλή υπομονή πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Αυτή είναι η έννοια της ενσάρκωσης. Στο να μπω στη ζωή του άλλου, στη σκέψη του άλλου, στο πρόβλημα του άλλου και στην ανάγκη του άλλου. Αυτό είναι η συγκατάβαση αυτή και ως προς αυτό ο χριστιανισμός είναι και θα παραμείνει κάτι εντελώς καινούριο στην ιστορία των θρησκειών. Δεν έχουμε κάτι ανάλογο μέχρι στιγμής. Εάν υπάρξει κάτι ανάλογο, θα κάνουμε ειδική διάλεξη να το αναπτύξουμε. Η ψυχή, πατέρα, είναι μία λεπτή ύλη. Δεν ήθελα να δέξω το λιγάκι και όλα αυτά που έχετε εκεί από την ψυχοσωματική, αλλά τι γίνεται με το θάνατο. Δηλαδή στο θάνατο χάνεται και ένα μέρος προσωπικά έστω της υλικού μέρους της ψυχής. Νομίζω ότι έδωσε ένα παράδειγμα το οποίο είναι πάρα πολύ στην απλότητά του, είναι αρκετά διαφωτιστικό. Είπα, σκεφτείτε ένα τρακάρισμα. Ένα μεγάλο τρακάρισμα που γίνεται με ταχύτητα. Η βαριά δομή, το σώμα, εν προκειμένου το αυτοκίνητο, διαλύεται. Υπάρχουν όμως κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να διαλυθούν. Έτσι, το αυτοκίνητο δεν υπάρχει πια. Έτσι. Υπάρχει ο σκελετός στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν οι βίδες, ξέρω τι υπάρχουν. Αυτό που μένει, που δεν μπορεί, επειδή είναι πάρα πολύ απλό στη δομή. Έτσι. Και πάρα πολύ αυτό. Το λέμε ψυχή. Αυτό που μένει. Αλλά η ψυχή, γι' αυτό ο θάνατος είναι εχθρός με τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να συμφιλειωθεί όπως ο Πλάτων. Δεν μπορεί να πει ότι ωραία, ευτυχώς πεθάναμε. Είναι εχθρός. Γιατί αφήνει ένα κομμάτι του ανθρώπου, έτσι, μένει ένα κομμάτι του ανθρώπου, εκραμές. Και τι θέλει το ερώτημα του χριστιανού. Πώς το λέει εκεί, που το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ή ζήσετε τα οστέα ταύτα. Θα ζήσουν αυτά τα οστά. Έχουν ελπίδα. Εάν δεν έχουν ελπίδα, δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν τα φτιάξει ο Θεός, ή δεν είναι αρκετά Θεός για να μπορέσει να τα σώσει. Βλέπετε με τι ρεαλισμό τίθεται το θέμα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι εάν Χριστός ή Χριστός ούκε γίγερται, ματέα η πίστη ημών. Αν τυχόν δεν έχει αναστηθεί, λέει, εντάξει, δεν αναστήθηκε πολύ ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό λέει και. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Δεν αλλάζει τίποτα σαν λέει. Είμαστε Ιουδαίοι ακόμα. Είμαστε πλατωνικοί. Θεός ανθρώπου ομίγνητε. Καταλάβατε. Δεν πάμε παραπέρα. Δεν πήγαμε παραπέρα. Μείναμε σε αυτό που είμαστε. Έτσι. Ναι. Ένας κύριος εκεί κάτω. Σηκώνει ώρα χέρι. Από μια τέτοια παραγωγή λόγου που σας άρεσε και έκταση. Πολλές φορές μπορεί να μείνει κάτι που μπορεί να μην είναι ακριβώς μέσα στο κύριο, μέσα στο κυρίω θέμα, αλλά που με βολεύει. Όταν τώρα μια κοπέλα σκέφτεται αύριο να πατήσει το ποδάρι του άντρα της πίσω από το να φοβείται τον άντρα, γιατί δεν ξέρει να το ερμηνεύσει ενδεχομένως, να τον έχει τόση αγάπη να φοβάται μην το στενοχωρήσει ή όπως το μιλάτε εσείς που είστε το πιο πολύ έχετε ασχοληθεί. Όταν άκουσε ότι ο πατέρας της Εκκλησίας μεγάλος είπε ότι άντρας γάρι να νοθετήσεις, δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες το είπε και για ποιο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο Άγιος Γρηγόριος, είπατε, πάση περιπτώσει. Τώρα με τις πάθημα που θα φάει ο άντρας της σε εκείνη την ώρα. Επειδή το Ευαγγέλιο λέει έτσι και το Ευαγγέλιο άντρες του γράψανε, σιγά που θα υπολογίσω εγώ τον άντρα μου. Πού θέλω να καταλήξω. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία του Ευαγγελίου που επειδή τα γράψανε άντρες, σε πολλά σημεία που αναφέρονται στη σχέση με τις γυναίκες, θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ότι είναι λαθημένα. Δεν ισχύει. Το αντίθετο είπα ότι οι άντρες που γράφουν στο Ευαγγέλιο μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ φίλοι των γυναικών. Οι άντρες που γράφουν στο Ευαγγέλιο, το λέω αυτό βέβαια διορθώστε με, μπορεί να πέφτω και έξω,
οι γυναίκες τώρα να έχουν το λόγο. Έχουν οι γυναίκες εδώ, προσέξτε, ότι το Ευαγγέλιο και είναι η Διαθήκη, προσέξτε. Έχει σε κάποιο σημείο κάποια φράση οντολογικής απαξίωσης της γυναίκας, οντολογικής απαξίωσης. Ίσως να κάνω εγώ το συνήγορο του εξαποδό, να πω ότι το μόνο που μου έρχεται στο νου είναι πιθανώς, γιατί είναι γεμάτο από φιλογενικές εκφράσεις του Ευαγγέλιου, γεμάτο. Και εκείνο το πράγμα το εμίχευσεν, το φοβερό πράγμα που λέει ο Χριστός για το βιβλίο Αποστασίου, χώριζαν τότε τις γυναίκες τους μισούς από την άλλη, συνεχώς. Και είπε, δεν μπορείτε να χωρίσετε τις γυναίκες. Διότι σκληροκαρδία είναι μόνο το είπε ο Μωυσής. Μόνο διαλόγους πορνείας, αν θέλετε, το επιτρέπω. Έτσι. Δεν νομίζω. Μόνο εκείνο που λέει το σιγάνεν τη εκκλησία, και αυτό ακόμα νομίζω ότι το είπε με παιδαγωγικό σκοπό ο Παύλος. Άρα δεν μπορώ να κάνω, δεν βρίσκω εγώ προσωπικά. Έτσι. Δεν είναι δικό μου αυτό, είναι το Χρυσοστόμο. Και όταν το είπε αυτό ο Χρυσόστομος, δεν εννοούσε την Καινή Διαθήκη. Εννοούσε νόμους του Βυζαντινού κράτους, οι οποίοι ευνοούσαν τους άντρες, όμως έλεγαν, ισχυρίζονταν ότι εμπνέονται από το Ευαγγέλιο. Δεν το είπε ο Χρυσόστομος αυτό, προσέξτε, εννοώντας την Καινή Διαθήκη. Όχι βέβαια. Το είπε εννοώντας συγκεκριμένη πολιτική νομοθεσία, αλλά βέβαια η πολιτική νομοθεσία της εποχής σε περικά πράγματα χρησιμοποιεί ή λέει ότι χρησιμοποιεί έτσι τέτοιου είδους πηγές. Εντάξει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θα ήθελα, ευχαριστώντας τον πατέρα Νικόλαο, γιατί είμαι σίγουρος ότι μια ακόμα ερώτηση θα τον ευχαριστήσει αντί άλλων ευχαριστειών και θα είναι η δική μου η τελευταία. Έχω σημειώσει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Δυστυχώς δεν προλάβαινα να σημειώνω αυτά που γεννιόντουσαν από την εκφορά αυτού του λόγου, αλλεπάλληλα μηνύματα και αναφορές. Εκείνο που κρατάω εγώ προσωπικά είναι, βλέπω μία αναφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, μία σπουδή ενός χριστιανού θεολόγου που εγώ δεν την έχω συνηθίσει μέχρι τώρα, παρεκτός και αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχω χάσει πολλά από τα μαθήματα του καθηγητικού μου τα τελευταία χρόνια. Και δεν το λέω ειρωνικά. Αυτό είναι η μία σημείωση. Εξ αυτής, η επόμενη σκέψη μου είναι δύσκολο ή απευκταίον αυτή η γέφυρα να περάσει στο σύγχρονο χριστιανό, που εξακολουθεί όμως να αισθάνεται Έλλην χριστιανός ορθόδοξος. Χωρίς καμία από αυτές τις ιδιότητές του να μπορεί να τις ξεχωρίσει πολλές φορές. Αυτό το πλάτωνα που είπατε το κουβαλάει μαζί του, το Χριστό τον βιώνει πολλές φορές, πολύ ή λίγο θρησκευόμενος, όμως η αίσθηση που έχω εγώ, η γενική, για τον μέσο Έλληνα είναι αυτή. Δεν βλέπω όμως να προσεγγίζεται αυτός ο μέσος Έλληνας στην πλατωνική του διάσταση, στην ελληνική του διάσταση, με αυτόν τον τρόπο που εσείς το επιχειρήσατε στη διάρκεια της ομιλίας σας.
θα κλείσω με ερώτημα. Γιατί ήταν πάρα πολλά. Αναφερθήκατε με ένα πολύ ωραίο παραβολικό τρόπο στο πώς ο χριστιανισμός δίνει στον ήπιο, στον νεαρό άνθρωπο που γεννιέται, αυτό που χρειάζεται. Την αγάπη. Με το πλησίασμα, με το αγκάλιασμα, με τη στοργή, με τη διδαχή διαπράξης και συμπαράστασης. Που θα τολμούσα και εγώ να πω ότι μπορεί να είναι και συγκατάβαση. Έχετε την αίσθηση ότι η Εκκλησία σήμερα δίνει σε αυτόν τον μέσο Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο που αναφέρθηκα προηγουμένως αυτά που χρειάζεται σαν μωρό? Δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ θα πω το εξής, ότι η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι ένας χώρος ελευθερίας. Δηλαδή, μπαίνοντας εκεί, μπαίνω ελεύθερα, έτσι, μένω ελεύθερα και οριμάζω ελεύθερα. Έτσι. Ανάλογα με αυτό που καταλαβαίνω, πράττω, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, άλλος τρόπος. Δεν μπορεί κανείς, θα λέγα, έτσι, με το ζόρι, καταλάβατε, να πιστεί για μερικά πράγματα και τη συνέχεια τα βγάλει έξω του. Μπορεί να είναι πατριάρχης, μπορεί να είναι επίσκοπος, μπορεί να είναι καθηγητής, μπορεί να είναι οτιδήποτε, και η υπαρξιακή του καριέρα να είναι περιορισμένη. Καταλάβατε. Στο βαθμό που προχωρεί αυτή η υπαρξιακή καριέρα, κάτι συμβαίνει, κάτι παθαίνει ο άνθρωπος και κάνει αυτά που λέτε. Γι' αυτό στην Εκκλησία έχουμε και τέτοιους ανθρώπους που ζουν με ένα τέτοιο τρόπο, που ανοίγονται, που προσφέρονται, που κάνουν, που δείχνουν. Ναι. Είναι άνθρωποι που ελεύθερα ορίμασαν μέσα στο χώρο αυτό, ναι, καταλάβετε. Και βγάζουν έξω τους αυτό το οποίο ζουν. Δεν γίνεται όμως αυτό κατά κάποιο τρόπο με το ζόρι, να πω. Δηλαδή εγώ, ότι κοίταξε να δεις, ο φίλης, έτσι. Έχουμε την ελευθερία να οριμάζουμε, έχουμε την ελευθερία να γινόμαστε καλύτεροι μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό βγαίνει έξω μας. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση. Έτσι. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν όταν βλέπετε ότι η Εκκλησία καταλαβαίνει τα μέλη της Εκκλησίας. Μην μιλάτε γενικά για την Εκκλησία. Καταλαβαίνουν όσο καταλαβαίνουν. Ό,τι καταλαβαίνουν. Έτσι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρξαν, συνάντησα εγώ, ανθρώπους που κατάλαβαν πάρα πολλά. Και έκαναν πάρα πολλά. Αυτό μου αρκεί. Διότι δεν είναι καθόλου αυτονόητη αυτή η πνευματική γνώση. Εύκολα μπορώ να χειροτονηθώ. Έτσι. Να καταλάβω το βάθος της ιεροσύνης όμως είναι υπόθεση ασκήσεως που μπορεί να κρατήσει χρόνια. Επομένως, καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ δύσκολο το άλλο. Όσο για το πρώτο που είπατε, βεβαίως έχουμε το προνόμιο ως Έλληνες να έχουμε διανύσει πολύ πνευματικό δρόμο. Και μου αρέσουν και εμένα οι Έλληνες αυτοί, οι οποίοι είναι ενήμεροι του δρόμου αυτού. Έτσι, όλου του δρόμου δυνατό. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχαν πολλοί τέτοιοι Έλληνες. Δεν είναι πολλοί. Το να πεις ότι ο ελληνισμός είναι ο Σωκράτης είναι καλό, αλλά είναι μερικό. Να πεις ότι ο ελληνισμός είναι μόνο ο Ιουστινιανός, πάλι δεν είναι σωστό. Να πεις ότι ο ελληνισμός είναι μόνο ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν στέκει. Αλλά έχει μεγάλη σημασία αυτή η καταπληκτική πορεία, για την οποία δεν νιώθουμε, δεν γινόμαστε εθνικιστές, δεν χρειάζεται το πω. Υπεύθυνοι νιώθουμε. Νιώθουμε κι όμορφα. Αν ζήσατε, όποιος από εσάς, εγώ έχω αυτό το προνόμιο να ζω ένα μέρος του χρόνου στη Δύση. Έτσι. Και εκεί καταλαβαίνεις τι μεγάλο προνόμιο είναι. Τότε έχουμε γεννηθεί στον τόπο αυτόν. Όταν βλέπεις να αγωνίζονται να μάθουν ελληνικά τόσοι και τόσοι, για να καταλαβαίνουν.
καταλάβουν, να διατρέξουν την πορεία αυτή και αυτή σαν εμάς. Και να καταλάβουν τι συνέβη. Γιατί το να καταλάβεις τι συνέβη είναι σαν να καταλάβεις τον εαυτό σου. Δεν θα καταλάβεις τι έγινε τότε. Να τι καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Έτσι. Με τον τρόπο αυτό δεν γίνεσαι δογματικός. Με τον τρόπο αυτό μπορείς να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου. Με τον τρόπο αυτό ξέρεις ότι η αλήθεια μετέχεται, δεν κατέχεται και δεν χτυπάς κανένα και δεν νιώθεις άσχημα με κανένα, έτσι. Αλλά σέβεσαι και αγαπάς την πορεία του ανθρώπου προς την αλήθεια που είναι το μόνο νόημα της ζωής μας. Και ως εθνών και ως ανθρώπων. Σου δίνει μια ανοιχτότητα αυτό. Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολη και όμορφη αυτή η περιπέτεια της αλήθειας. Έτσι. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και της ανάμνηση της επισκέψεώς σας στην Πάτρα και για να μην είναι οι εντυπώσεις σας από τους οδοντιάτρους πάντα εμπόδινες έχω ένα μικρό ενθύμιο εδώ στο μέρος του οδοντιάτρου Συλλόγου Αχαΐας. Σας ευχαριστώ που ήσαστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ.